Εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Δευτέρα, 7 του μήνα. Και ακούτε ένα ακόμα webcast του Game Over Special, καλοκαιρινό. Ο Πατάκας λέει, καλή θα παίξει και με αυξομοίωση ήχου και σχολιασμό να τρελαθούμε. Έτσι, ή κάνεις ραδιόφωνο ή δεν κάνεις. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Γνωστές φυσιονομίες πάλι στο chat. Ντεπαλούκ, Λετεύτε, Πατάκας. Ο Μιχάλης δεν λείπει από πουθενά. 7/7/14. Γεια σου Μιχάλη, ο Μιχάλης ο δικός μας ο Περικλέους. Έχουμε ένα πολύ ωραίο παρτάκι εδώ στο Skype αυτή τη στιγμή. Και σήμερα για το επόμενο διωράκι θα ακούσετε, εκτός από μένα, ελπίζω να με ακούσετε λίγο, εγώ ένα πράγμα θα πω και θα σταματήσω. Σάββας Καζατζίδης, Γιάννης Τιτσέλης, Νικόλας Μαρκόγλου και Οδυσσέας Γιαννιώτης στην παρέα σήμερα για να συζητήσουμε πολλά και ωραία πράγματα. Ποιο θα είναι το θέμα σήμερα, λέει ο Devil Jim. Το θέμα σήμερα είναι πολύ hot, παιδιά. Το θέμα σήμερα είναι, το οποίο φυσικά μην περιμένετε να καλυφθεί σε δύο ώρες, θα κάνουμε προσπάθειες. Τα καλύτερα παιχνίδια ή τα παιχνίδια που άφησαν, πώς το πέσαμε προηγουμένως, που στιγμάτισαν, που τι έκαναν, τη γενιά ξέρω που πέρασε. Που σημάδεψαν. Ναι, που σημάδεψαν τη γενιά που τελειώνει, δεν έχει τελειώσει. Έτσι, φυσικά. Που σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος της. Και πια στο τέλος της. Η γενιά αυτή είναι το PlayStation 3, το Xbox 360 και το Wii. Το Wii έχει τελειώσει βέβαια. Έτσι. Τα άλλα δύο συνεχίζουν. Εδώ και 2,5 χρόνια. Ναι, ναι. Τα άλλα δύο συνεχίζουν. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα τις λέξεις τελειώνει, μάλλον την λέξη τελειώνει και όχι τελείωσε και φεύγει αλλά όχι έφυγε. Λοιπόν, πολλά παιχνίδια είναι παιδιά, είναι δύσκολο το θέμα, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τη γενιά που δεν λέει να τελειώσει καλύτερα, λέει ο Johnny S72. Σωστά, έτσι. Δεν λέει να τελειώσει με τίποτα. Λοιπόν, ο Ντεπαλούκ λέει θα πούμε για παιχνίδια της PC Master Race ή μόνο των console peasants. Θα πούμε και για Master Race και ό,τι θέλετε. Εννοείται, δεν μπορείς να αφήσεις τα τελευταία 6, 7, 8 χρόνια ορισμένα PC games, αν είναι δυνατόν. Τα οποία δεν υπόκειται σε γενιές. Τα βάζουμε τώρα εμείς αυθαίρετα, έτσι παιδιά, έτσι δεν είναι? Ναι, σαφώς. Έτσι, τα βάζουμε αυθαίρετα μέσα στο πλαίσιο αυτό της γενιάς, έτσι. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Είπαμε, θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και όχι απλά να. Πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, έτσι. Δεν θα πούμε απλά ονόματα, θα προσπαθήσουμε να πούμε και τους λόγους που εκτιμούμε ότι το κάθε παιχνίδι. Για ποιο λόγο, μάλλον το κάθε παιχνίδι άφησε πίσω. Τη σφραγίδα άφησε πίσω, ρε, ναι. Παιδί. Εντάξει, μίλησα πάρα πολύ. Δεν έχω αφήσει τα παιδιά να πούνε ούτε καλησπέρα. Συγγνώμη γι' αυτό. Καλησπέρα, παιδιά. Άντε, πείτε καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν. Καλησπέρα και από μένα, παιδιά. Όχι, ρε Μιχάλη, κάτσε, λέει ο Τζάκο. Τέλος πάντων, το κατάλαβα αυτό. Και ανάλυση, αυτό γουστάρουμε. Οι αναλύσεις, παιδιά. Εντάξει, αναλυτές δεν είμαστε. Gamers είμαστε. Και θα κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερη συζήτηση για τα παιχνίδια αυτά που αγαπήσαμε, έτσι. Βασικά, να το πάμε έτσι. Να πούμε τα παιχνίδια που γούσταρε ο καθένας περισσότερο. Αυτά τα τελευταία χρόνια στα συστήματα αυτά και μετά να το αφήσουμε να πάει όπως θέλει τη συζήτηση, να υπάρξει μια ροή όπως θέλει και φυσικά να ακούσουμε και πάρα πολλά σχόλια από τα παιδιά και να γράψουν έτσι στο chat ότι πιστεύουν ποια παιχνίδια τους κάνα μεγάλη τύπωση εκτός από το Mass Effect, έτσι. Ναι, προφανώς. Το Mass Effect νομίζω ότι είναι τελικά μάλλον είναι και δύο διαφορετικές συζητήσεις το η πια... μία. Ναι, για πες. Το ποια παιχνίδια μας άρεσαν, αγαπήσαμε, όπως το είπες εσύ, και ποια παιχνίδια σημάδεψαν. Μάλλον είναι διαφορετικά πράγματα. Μπορεί και να ή και μάλλον διαφορετικά. Είναι διαφορετικά πράγματα. Ναι, ναι. Σαν αντικείμενο. Εγώ να πω την αλήθεια, περισσότερο προετοιμασμένος ήμουν για το ποια παιχνίδια σημάδεψαν, ακόμα και αν αυτά τα παιχνίδια δεν με ενθουσιάζουν, δεν μου αρέσουν. Αυτό εννοώ. Ναι, είναι δύο διαφορετικές συζητήσεις. Ναι, ναι, ναι. Το ένα βεβαίως μπαίνει περισσότερο στα χωράφια του υποκειμενικού. Ποια μου άρεσαν, ποια αγάπησα, έτσι γιατί τα αγάπησα. Και το άλλο είναι λίγο πιο αντικειμενικό ως θέμα. Δηλαδή, να βλέπεις ένα παιχνίδι, το τι πραγματικά αφήνει στη βιομηχανία, εφόσον αφήνει κάτι. Γιατί αυτό είναι λίγο, είναι μετρήσιμο μέγεθος. Ναι. Το ναι, αν αφήνει ναι. Κάτι. Αυτά που σημάδεψαν τη γενιά επηρέασαν ένα σωρό παιχνίδια μετά. Οπότε αυτό ακριβώς. Ή τον τρόπο σκέψης ή τον τρόπο που λειτουργεί πλέον η βιομηχανία. Όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Παιδιά, έχω βάλει και μερικά τραγούδια. Ήδη ακούσαμε το πρώτο κομμάτι που ακούσατε, ήταν φυσικά από το Borderlands, το intro.
Πώς συγκινημένος είσαι που θα παίξεις επισήμως Mass Effect μετά από την λογοκρισία που τρώμε συνεχώς για το Mass Effect, αλλά τώρα θα το παίξεις επισήμως και διθυραμβικά και πανηγυρικά σε αυτή την εκπομπή? Αυτό συγκινημένος. Να, σχέτο. Λοιπόν, Χριστόφορος, καινούριο παιδί στην παρέα. Καλησπέρα, παιδιά από Κύπρο. Γεια σου, ρε Χριστόφορε. Γεια σου, Χριστόφορε. Έχουμε πολλούς φίλους από την Κύπρο. Λοιπόν, τα παιδιά έχουν αρχίσει ήδη και πετάνε ιδέες και ονόματα μέσα στο chat. Φυσικά, παιδιά, θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όσο δεν είναι περισσότερα, είπαμε. Gears of War λέτε, Assassin's Creed λέτε, Mass Effect λέτε. Εντάξει, είναι πάρα πολλά. Τώρα θα τα δούμε σιγά-σιγά, ένα προς ένα, όσα. Α, πολύ σημαντικό, εδώ πρέπει να πω κάτι. Θα αναφερθούμε ο καθένας σε παιχνίδια που έχει παίξει, που έχει τελειώσει, που σημαίνει ότι εγώ θα μιλήσω για πολύ λιγότερα. Καλά, δεν θα καλύψουμε και 100 παιχνίδια. Ναι, εντάξει. Και θα πάμε σιγά σιγά ένας προς έναν, θα λέει τι είναι αυτό που του έκανε, του έμεινε μέσα στην καρδιά του τα τελευταία χρόνια, και σιγά σιγά θα παίρνουμε πάσες και θα μιλάμε. Θέλουμε οπωσδήποτε βοήθεια και συμμετοχή από εσάς στο chat. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση. Γιατί? Είναι σημαντική γιατί ενδεχομένως, εκτός από τα πολύ επιφανή παιχνίδια, κάποια, και έχει αποδειχθεί αυτό, το έχετε πει πολλές φορές κατά τη διάρκεια εκπομπών, μπορεί να σας έχουν ξεφύγει. Μπορεί να μην σας έκανα κλικ όταν κυκλοφόρησαν. Μπορεί... Σαν το Stranger's Wrath, παραδείγματος χάρη. Ναι, το οποίο δεν είναι καλό παιχνίδι όμως. Αφού σε 7 του βάλες. Επιμένει ο άλλος. Με σημάδεψε, ρε φίλε. Λοιπόν, ναι. Θέμα 7, έτσι. Μα 7, Μιχάλη. Υπάρχουν λοιπόν που λέτε, παιδιά, να κάνω μια τρίπλα πάλι. Μια πιρουέτα Λανουρέγεφ. Υπάρχουν παιχνίδια που μπορεί να σας έχουν ξεφύγει, μπορεί όταν κυκλοφόρησαν για κάποιο λόγο να μην τα αγοράσατε, το ύφος τους εκείνη την εποχή να μην σας. Έτσι. Οτιδήποτε. Έτσι. Ωραία, θα πούμε εδώ τα παιχνίδια. Πολλοί λένε, ας πούμε, δεν γουστάρω να παίξω Mass Effect. Γιατί? Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, δηλαδή? γιατί, δηλαδή, βάσει ποιας λογικής θα πεις δεν παίζω Mass Effect? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, οπότε εδώ θα πούμε επιχειρήματα. Το επιχείρημα είναι ότι πήγε να αγοράσει την τριλογία τώρα. Ένα αυτό. Περίμενε όταν θα βγει το complete πακέτο. Ναι, ναι, ναι. Στο PlayStation 4 και στο Xbox One. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. No logic, λέει ο Πατάκας, έτσι. Καμία απολύτως λογική. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πάμε να πούμε λιγάκι ότι η γενιά αυτή ξεκίνησε πρακτικά το 2000. Ζητώ διορθώσεις όπου κάνω λάθος. Και από τα παιδιά που ακούν στο chat και από τα παιδιά στα μικρόφωνα που είναι, εννοείται. Ξεκινήσαμε το 2005, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, με το Xbox 360, σωστά? Σωστά. Λοιπόν, λίγο μετά ακολούθησε το Wii, λίγους μήνες μετά. Και τελευταίο, τουλάχιστον στην Ευρώπη, ήρθε το PlayStation 3. Στο πρώτο διάστημα ζωής των συστημάτων αυτών είδαμε κάποια παιχνίδια που απλά ήταν ports, ήταν δοκιμαστικά, ήταν πειραματικά κλπ. Πολύ σύντομα όμως, ειδικά με το 360, είδαμε παιχνίδια που πέρασαν, έκαναν το επόμενο βήμα. Ουσιαστικά σηματοδότησαν την έρξη της νέας γενιάς. Και πάμε να δούμε ποια πιστεύετε, έναν έναν θα ρωτάω παιδιά, όποιος θέλει ξεκινάει πρώτος, δεν υπάρχει σειρά. Πότε πιστεύετε ότι έγινε η πραγματική ένταξη της νέας γενιάς και ποιο ήταν το παιχνίδι που, έκανε την τεράστια διαφορά και σήμερα θεωρείται ως κορυφαίο, ως καλό, ως αγαπημένο, όπως θέλετε θα το τοποθετήσετε εσείς στη συζήτηση, και έκανε την έναρξη και περάσαμε, έτσι, Wii Sports, λέει ο Μιχάλης, έτσι, έτσι. Λοιπόν, Οδυσσέα, θες να ξεκινήσεις εσύ και μπορείς φυσικά να αναφερθείς, επειδή νομίζω ότι παίζεις και πάρα πολύ PC Games, σε οτιδήποτε θέλεις και σε PC Games. Όχι, δεν θα μιλήσω για PC Games, θα μιλήσω για την πρώτη μου επαφή με τη νέα γενιά που ήταν στο PS3. Διότι δεν ξέρω αν είναι γνωστό, δεν είχα ποτέ την τύχη να έχω Xbox. Και ήταν η πρώτη επαφή με το Uncharted 2. Περίμενε, μισό λεπτό. Δεν έχεις ακόμα Xbox? Όχι. Σάβα? Τι? Εγώ έχω. Όχι. Αυτό ρώτησα. Γιατί δεν είναι? Intervention, Σάβα. Και προχθές, το προφίλ μου, επειδή κοιτούσα χθες το, έτσι λίγο να θυμηθώ κανένα παιχνιδάκι, μετρούσε 365 μαζί με τα arcade. Μάλιστα. Έλα ρε Οδυσσέα. Οπότε έχω. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε πάνω, ξέρεις, στη μεταβατική περίοδο τι κονσόλα θα αγοράσω, ας πούμε. Mm-hmm.
περίμενα κάνα χρόνο μέχρι να ρολάρει λίγο η κατάσταση. Τσέκαρα μετά λίγο τα exclusives και λέω θα πάω με Sony, ξέρω εγώ. Και το πρώτο παιχνίδι που είχα, τα πρώτα παιχνίδια που είχα πάρει ήταν bundle το Uncharted 2 με το PS3 και σε προσφορά το Metal Gear Solid το 4. Μου έκανε τεράστια εντύπωση το Uncharted το 2, ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα, ξέρεις, τέτοιο επίπεδο, ας πούμε, action adventure με κινηματογραφικό εντός παρενθέσεως, ας πούμε. Δηλαδή μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ο τίτλος. Και ακόμα, ας πούμε, είναι μάλλον το παιχνίδι που έχω κάνει τα περισσότερα playthroughs στο PS3. Ενώ δεν έχω παίξει ποτέ το 3, ξέρω εγώ, ακόμα. Ναι, εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι... Το δεύτερο ήταν και η κορύφωση, έτσι, κατός, για μένα. Ναι. Δεν είχα παίξει ούτε καν το πρώτο, κατευθείαν στο δεύτερο, όπως ήταν με το bundle, ας πούμε. Το βάζω στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, ξέρεις τι μεγάλη, το ένα και το άλλο, και λέω Παναγία μου, δεν είναι αυτό το πράγμα που παίζω. Εκεί μου έδωσε ένα ψήγμα. Τώρα, να το πάμε γενικότερα, εντάξει, ας πούμε τις πρώτες εντυπώσεις και βλέπουμε, ξέρω. Οπότε πιστεύεις ότι σε επίπεδο action adventure το Uncharted 2 είναι το παιχνίδι τουλάχιστον του PlayStation 3, έτσι. Mm-hmm. Που σημάδεψε το σύστημα. Εντάξει, από εμπορικής απόψεως το ξέρουμε. Okay, mm-hmm. Και από marketing πλευρά η Sony το πήρε και το έκανε σημαία και έτρεχε. Αυτό είναι γνωστό, mm-hmm. το Uncharted. Επί της ουσίας πιστεύεις ότι αυτό το παιχνίδι σημάδεψε, προσέφερε πραγματικά κάτι στο σύστημα, αξίζει να θεωρείται ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της προηγούμενης γενιάς? Τι να σου πω, προσωπικά για μένα ναι. Τόσο και στο πώς έφερε το όλο κινηματογραφικό, ας πούμε, της ιστορίας στο προσκήνιο. Εντάξει, τώρα σαν παιχνίδι, ξέρεις, μπορούμε να ψηρίσουμε κάποια σκηνικά το στυλ ότι το αυτόματο platforming, το λίγο περίεργο shooting, αλλά γενικότερα σαν αυτό που θέλουμε να λέμε gaming εμπειρία εντός εισαγωγικών, ήταν για μένα τουλάχιστον, που μέχρι τότε είχαμε PS2, GameCube και Xbox One, ας πούμε, ήταν κάτι πολύ πρωτόγνωρο. Xbox το πρώτο είναι. Το πρώτο, ναι, το πρώτο. Το κουτί, το τεράστιο, το τούβλο. Λοιπόν, για κατά τα άλλα, εντάξει, δεν θα πρωτοτυπήσω. Είμαι από τους τύπους, ξέρεις, που ψάχνονται με forums και τέτοια και είχα πάρει τον Demon's Souls όταν είχε βγει Αμερική, δεν έχει κυκλοφορήσει Ευρώπη ακόμα. Ναι, ναι. Και έπαθα ένα ψιλοταράκουλο, ας πούμε, με την όλη ιστορία του Demon's Souls. Mm-hmm. Γι' αυτό θα μιλήσει και με τον Σάβα σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, δεν χρειάζεται να λέω εγώ τίποτα και να δίνω πάσες. Ο καθένας παίρνει και λέει. Νικόλα, εσύ προφανώς νομίζω είσαι της σχολής Uncharted. Έτσι. Τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό ή να προσθέσεις? Παρακολουθήθηκα τα παιχνίδια. Ό,τι θες πες. Και το... Δεν μπορώ να κάνω προγραμματισμό στην εκπομπή, ρε φίλε, με τίποτα. Δεν μου βγαίνει. Πες ό,τι θες. Ό,τι θέλω να πω. Πες ό,τι θες, ναι. Θα πω. Εκτός από τον Blue Oyster. Αυτά στο για το τέλος. Αυτό μετά. Ναι. Όταν περάσει 12. Όταν περάσει τα μεσάλεπτα. Τι να πω. Το PlayStation 3, η πρώτη επαφή που είχα ήταν με το Uncharted, το πρώτο παιχνίδι που πήρα για το PlayStation. Και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι να το ξαναπιάσω στα χέρια μου, αλλά ακόμα και το shooting κάτι μ' άρεσε πάρα πολύ. Στο πρώτο, λες? Στο πρώτο, ναι. Mm. Δεν συμφωνείς, φαντάζομαι. Το πρώτο. Για μένα το πρώτο ήταν. Απλά ένα πρώτο βήμα, ναι. Ήταν ένα πρώτο βήμα. Πρώτο βήμα, αυτή την κινηματογραφική, την αισθητική την είχε σαν να παρακολουθούσε ταινία Indiana Jones. Το σύστημα κάλυψης μου άρεσε πολύ, ο χαρακτήρας πολύ συμπαθής, γενικά μου άρεσε πάρα πολύ το πρώτο του παιχνίδι. Και από εκεί πέρα όταν έπιασα το δεύτερο στα χέρια μου, εντάξει, τρελάθηκα, ήταν κάτι απίστευτο, κάτι... Πρώτη φορά εγώ έβλεπα τέτοιο πράγμα σε τεχνικό επίπεδο τουλάχιστον, η ποικιλία στα περιβάλλοντα, η κινηματογραφική αισθητική είχε φτάσει στα ύψη πλέον. Ήταν μια πολύ καλή... Τι θετικά που ήταν πάρα πολλά set pieces που τα βλέπαμε σε άλλα παιχνίδια, σε cutscenes και τα λοιπά. Στο Uncharted έπαιρνες μέρος κανονικά στο gameplay. Δηλαδή ακόμα μου είχε μείνει το κυνηγητό με το τρένο, μια απίστευτη σκηνή αυτή. Το κυνηγητό με τα φορτηγά μετά πάνω στα βουνά που ήσουν, με το tank. Είχε δηλαδή πάρα πολλά κομμάτια που ήταν και εντυπωσιακά και σάφνε να παίξεις και δεν σε... Οδηγούσε ακριβώς από το χέρι με quick time events και τα λοιπά. Το άλλο με την πολυκατοικία που καταστρέφεται και σε μέσα. Και αυτό. Πολλά παιχνίδια έβαλαν πατώματα που πέφτανε, αλλά μόνο το Uncharted ήξερε πώς να το κάνει. Αυτό. Γιάννη. Εγώ θα πω δύο παιχνίδια.
στο 360 ήταν το Gears of War, το οποίο έκανε για μένα το μεγάλο άλμα από τις κονσόλες τις προηγούμενες, δηλαδή το PlayStation 2 και το πρώτο το Xbox, όπου είδαμε μια καινούργια μηχανή γραφικών, την Unreal Engine 3, και το παιχνίδι ήταν μια εμπειρία που περιείχε πολλά στοιχεία και σχεδόν τα έκανε όλους τους τομείς τους, έκανε σχεδόν τέλεια. Συν ότι ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που ανάγκασαν τον κόσμο να πάρει, να συνδεθεί στο Xbox Live και να συνδέσει την κονσόλα του στο ίντερνετ. Η σημασία του Gears of War για το σύγχρονο gaming είναι τεράστια, έτσι, ασχέτως του αν υποστηρίζεις ή όχι τη Microsoft και το Xbox 360. Είναι ίσως το παιχνίδι που επηρέασε περισσότερο από κάθε άλλο. Ναι, νομίζω ότι κάθε σύγχρονο third person shooter, τουλάχιστον έτσι όπως τα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, χρωστάει την ύπαρξή του και την υπόστασή του σε αυτό που κάνανε στην Epic, έτσι. Αυτό νομίζω ότι είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Ναι, έθεσε καινούργια από το cover based σύστημα που είχε κάλυψης μέχρι τα πιο απλά όπως το την κάμερα, πώς τη λέγανε όταν έτρεχες. Ναι, την follow shaky. Shaky. Να σας ρωτήσω κάτι, παιδιά. Πιστεύετε ότι εδώ πέρα θα το κολλήσω και με το Uncharted που λέγατε πριν. Το Uncharted 2 και το Gears of War το πρώτο, νομίζω ότι λίγο πολύ οι περισσότεροι θα συμφωνήσουν ότι άφησαν στίγμα ανεξίτηλο και εμπορικά και επί της ουσίας και σε πολύ κόσμο μέσα στο μυαλό του και στην καρδιά του. Τι έγινε με το Uncharted 3 που είχα ακούσει και τι δεν είχα ακούσει εγώ τότε για το review. Για το 9. Ναι, και για το 9 κιόλας, ναι. Εγώ για το Uncharted 3 δεν μπορώ να πω ότι μ' άρεσε και καθόλου κιόλας. Το παιχνίδι μια χαρά αξιόλογο ήταν για μένα. Απλά το μεγάλο άλμα το κάνανε στο δεύτερο μετά το πρώτο και τεχνολογικά με την ποικιλία στα περιβάλλοντα και όλες τις λεπτομέρειες. Και που μου φαίνεται εκεί φτάσανε την κορυφή και μετά απλά δεν ήξεραν τι να κάνουν για να το ξεπεράσουν. Τα Gears 2 και 3 πιστεύετε ότι γίνανε βήματα μπροστά? Δηλαδή θα βάζετε το Gears το πρώτο πέρα από τη σημασία του ως gameplay ποιότητα, δεν προχώρησε μπροστά? Να πει και ο Σάββας βέβαια τώρα εδώ πέρα, γιατί τα ξέρει πάρα πολύ καλά τα Gears. Το καλύτερο Gears είναι το 3. Το 3, έτσι. Πιστεύεις ότι προχώραγε το πράγμα, δηλαδή? Εννοείται. Στο 3 μιλάμε σχεδόν άλλο παιχνίδι. Για άλλο παιχνίδι. Παίζεις ξανά το πρώτο και λες ότι αυτό ήταν ένα tech pre-alpha demo. Ναι, αλλά άλλο το πρώτο. Από το δεύτερο πιστεύεις ότι είναι καλύτερο το 3? Ναι, βεβαίως. Και είμαι. Και αν και έχω ακούσει γενικά αυτή την ας το πούμε άποψη ότι στο 2 δεν έγιναν καθόλου βήματα μπροστά. Σαφώς κάποιος μπορεί να έχει προβλήματα με την ιστορία, γιατί όταν σε τέτοια brutal παιχνίδια πας να βάλεις ένα συναισθηματικό κομμάτι ή κάτι τέτοιο, συνήθως γίνεται λίγο άγαρμα. Εμένα με είχε ενθουσιάσει το γεγονός του ότι έβλεπες ξαφνικά στο 2 15 φορές τα μέρη και τις τοποθεσίες και τα settings που είδες στο πρώτο γενικώς, και όλο αυτό το είδα να απογειώνεται στο 3 πάρα πολύ. Που επιτέλους είχε και boss fight, έτσι. Είναι το πρώτο gear στο οποίο έχει σοβαρό boss fight, γιατί στο πρώτο δεν το λες και boss fight εκείνο, και στο 2 σίγουρα δεν υπάρχει boss fight. Λοιπόν, εγώ παιδιά δεν μπορώ να. Μια πραγματική κλιμάκωση, δηλαδή. Εγώ πάντως πιστεύω ότι τηρουμένων αναλογιών χειρίστηκαν άψογα το σενάριο. Και τα. Ναι, ωραία, εντάξει. Ναι. Στιγμές που είχαμε και όλα. Ναι, κάνανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Έντονο μιλιταριστικό ύφος εννοείται, αλλά κάνανε πιστεύω πάρα πολύ καλή δουλειά. Ναι. Σε αυτό το τομέα. Σάβα, για πες εσύ. Όπως και να νομίζω γινόταν βήματα κάθε φορά σε αυτό το παιχνίδι. Κάτι που πέρα από όλα τα άλλα σημαίνει ότι η ομάδα στην Epic δεν επαναπαυόταν ποτέ με αυτό που είχε κάνει στο προηγούμενο. Δηλαδή η έκπληξή μου στο 3 περισσότερο δεν είχε να κάνει με το ότι έβλεπα ένα πραγματικά πολύ καλό παιχνίδι. Η έκπληξή μου είχε να κάνει ότι οι τύποι δεν το άφησαν. Δεν το άφησαν, ρε παιδί μου. Το δούλεψαν όσο έπαιρνε και έφτασαν στην κορύφωσή του στο 3. Αντιθέτως, με τα Uncharted
ιδίως το 3, νομίζω ότι η αίσθηση που δίνει το παιχνίδι είναι ότι πρόκειται για ένα παραγέμισμα της τελευταίας στιγμής, προκειμένου να υπάρξει και ένα τρίτο κομμάτι στη σειρά του Uncharted, μέχρι να περάσουμε επιτέλους στην επόμενη γενιά. Με αποκορύφωμα βέβαια το ότι ακόμα μία πόλη βυθιζόταν στο τέλος. Ναι. Και έλεγες πόσες πόλεις κρυμμένες έχει αυτή η γη. Βέβαια, μακάρι να ήταν αυτό το μεγαλύτερό μου πρόβλημα με τα Uncharted. Εγώ δεν ξέρω, παιδιά, επειδή τα είδα, εγώ δεν θα αμφισβητήσω το ότι άφησε το σημάδι της στη γενιά. Αλλά το σημάδι εγώ το είδα πάρα πολύ έντονο όταν έπιασα στα χέρια μου, ας πούμε, το relaunch του Tomb Raider. Ω, ναι. Έτσι. Όπου, και για μένα καλύτερο παιχνίδι του Tomb Raider παρά το Uncharted, έτσι. Όπου εκεί έβλεπες το τι πραγματικά, ποιο ήταν πραγματικά το... και με δεδομένο ότι το Tomb Raider σε σημεία ήταν και πιο περίπλοκο, έτσι. Μεγάλο παιχνίδι το Tomb Raider. Ήταν πιο περίπλοκο, εννοώ, με χάρτες, με λίγο ψάξιμο, με το ένα με το άλλο. Έβλεπες δυστυχώς τι άφησε, τι πραγματικά... Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Τι πραγματικά αφήνει το Uncharted στη νέα γενιά. Το Uncharted, κατά τη γνώμη μου, σε αυτή τη γενιά άφησε πλήρως κατευθυνόμενο gameplay, επιπέδου κούνα μπροστά το μοχλό και όποτε δεις πάτα το τάδε πλήκτρο. Για μένα αυτό ήταν η μετάβαση από το ότι ψάχνω πραγματικά μία πίστα ολόκληρη από το που θα πιαστώ μέχρι το gameplay του Uncharted. Νομίζω ότι η βιομηχανία κάνει πολλά πολλά βήματα πίσω. Δεν είναι αναγκαίο αρνητικό αυτό. Όταν το ακολουθούν όλοι... Εγώ πώς το βλέπω. Τον Brader, δεν... Εγώ πώς το βλέπω. Εγώ από ένα σημείο και μετά, όταν το βλέπω αυτό σε πάρα πολλά παιχνίδια, να λέω ότι εδώ έχουμε φτάσει σε ένα point of no return από ένα σημείο και μετά. Λοιπόν, ένα ήταν αυτό και το δεύτερο ήταν ότι σε αυτή τη γενιά, λόγω Uncharted κατά τη γνώμη μου, βαρέθηκα να βλέπω κτίρια να γκρεμίζονται, πατώματα να υποχωρούν, βαγόνια να πέφτουν και τον ήρωα περίπου 680 φορές να βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού σε ένα παιχνίδι, ενώ ξέρεις ότι ή αυτόματα ή με το συνεχές πάτημα ενός πλήκτρου θα συνεχίσεις να παίζεις. Βαρέθηκα να το βλέπω. Κακό πράγμα. Το μόνο που έσωνε για μένα στη δική μου την αντίληψη, το μόνο που έσωζε τα Uncharted ήταν το ότι είχε μία προσέγγιση Indiana Jones στο όλο πράγμα και μάλιστα με τρόπο με τον οποίο ήμουν πολύ ικανοποιημένος. Μου αρέσουν οι χαρακτήρες στα Uncharted, μου αρέσουν τα voice over, η φυσικότητά τους, μου αρέσει γενικά το όλο concept, οι χαμένες πόλεις, οι χαμένοι θησαυροί, όλα αυτά. Αυτός έσωζε το ένα που τόσο ζήταν αυτό, και το δεύτερο ήταν ότι μιλούσαμε για ένα τεχνολογικό θαύμα. Έτσι, νομίζω ακόμα και τώρα που μιλάμε, σε PlayStation 3 και 360, εκτός από το Last of Us βεβαίως, που είναι επίσης της ίδιας ομάδας, δεν έχουμε δει κάτι ανώτερο και νομίζω ότι θα αργήσουμε και στη νέα γενιά να δούμε κάτι ανώτερο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, γενικά η αποτίμηση η δικιά μου όσον αφορά τα Uncharted είναι ότι αυτό που άφησαν στη βιομηχανία ως παρακαταθήκη είναι αρνητικό. Σημάδωσαν τη βιομηχανία, αλλά για μένα αρνητικά. Αυτό είναι ένα θέμα, ναι. Η Naughty Dog μπορεί να κάνει πολύ καλά αυτό που κάνει, αλλά οι άλλοι όταν προσπαθούν απλά να του μοιάσουν... Ναι, ναι, παιδί μου, ναι, okay. Δεν λέω ότι δεν διασκέδασα μέχρι ένα σημείο παίζοντάς τα. Γι' αυτό ήθελα να σου πω πριν, ότι είναι ωραία τα Tomb Raider, εννοείται, αλλά προσφέρουν άλλη εμπειρία. Γιατί κάποια στιγμή εγώ θέλω να πιάσω ένα Uncharted και να... Ναι, ναι, okay. σαφώς. Εδώ, παιδιά, πρέπει να προσθέσω, βάσει όλων αυτών που λέτε και της επισήμανσης του Οδυσσέα, ότι πρέπει να παραδεχτώ ένα λάθος που είχα κάνει εγώ στην αρχή για το Tomb Raider, για το reboot. Το είχα χλεβάσει, έλεγα ότι είναι κόπια του Uncharted και είναι. Οι επιρροές είναι βάστατες από το franchise Uncharted. Όμως πρέπει να πω ότι αφού το έπαιξα στο PS4, τελικά δεν το είχα παίξει όταν βγήκε στην πρώτη του έκδοση. Παιχνιδάρα, έτσι. Ναι, τελικά πρέπει να πω ότι μου άρεσε. Μου άρεσε και αρκετά. Με τα προβλήματά του, με την καμία σχέση που είχε με το παρελθόν.
Α, καλά με τα παλιά, δεν έχει καμία σχέση. Ήταν καλό παιχνίδι, ναι, αλλά... Τελικά μου φαίνεται ήταν στο στυλ ότι πέρασε και δεν ακούμπησε. Δηλαδή εντάξει, το έπαιξε καλά και τα λοιπά, αλλά μετά το ξέχασα. Το ξέχασα. Εντάξει, ναι, δεν μπορώ να πω ότι είναι. Εντάξει, θα μείνει χαραγμένο στη συνείδησή μου για πάντα. Και ο Αλέξανδρος που είναι στο chat λέει και μου την έλεγε για το 9. Ναι, εντάξει, είπα ότι παραδέχομαι ένα λάθος, ότι δεν μου είχε κάνει καλή εντύπωση στην αρχή. Ωραία, παίζοντας να παραδέχομαι του... ναι. Ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι. Καλό αξιοπρεπές, αλλά ναι, ήταν λίγο. Με λοιπόν, το platforming μου είχε απογοητεύσει αρκετά στο τον που ήταν πολύ αυτοματοποιημένο, λες. Είπαμε, πολύ... οι επιρροές από το Uncharted ήταν... Στα σημεία που μπορούσε να πάει η Lara Croft. Λοιπόν, να πω κάτι εδώ πέρα... Εντάξει, το ξανακίνησε το ενδιαφέρον για τη σειρά, δεν το συζητάμε ναι, αυτό. Ναι, 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 ναι. Έτσι, ήταν σημαντικό. Το ξανα... την ξαναγέννησε τη σειρά, αυτό είναι η αλήθεια. Και εννοείται ότι είναι μια πολύ καλή αρχή για να δούμε κάτι ακόμα καλύτερο. Αυτό σίγουρα δεν βάλανε. Σαφώς. Παιδιά, λίγη βοήθεια θέλουμε στο chat που γράφετε. Έχετε γράψει 500 ιδέες μέχρι στιγμής από παιχνίδια. Oblivion λέτε. Έχετε... θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για όσο δυνατόν περισσότερα. Καταλαβαίνετε ότι σε 2-2,5 ώρες δεν πρόκειται να καλυφθούν όλα τα παιχνίδια. Είναι φύση αδύνατον όταν κιόλας προσπαθούμε και να πούμε και 5 κουβέντες για αυτά και να μην πετάξουμε απλά τίτλους, έτσι. Και εννοείται ότι είναι αναπόφευκτο να είμαστε ελαφρώς και κλεισαδούρες. Ναι, εννοείται έτσι, ότι έτσι. Θα ακουστούν γνωστά. Μην περιμένετε να ακούσετε το Papers, please. Αν κλεισέ, ας μιλήσουμε για το Call of Duty. Ναι, αν θέλετε να ακούσετε μη κλεισέ ή μη γνωστά και μη επιφανή. Διαβάστε τα 35 review του Αλέξανδρου. Ένα πρώτο αυτό. Και δεύτερον, ακούστε την προηγούμενη εκπομπή της προηγούμενης Δευτέρας που μιλήσαμε για αντικειμένα παιχνίδια και ενδεχομένως εκεί θα βρείτε πολλά, πώς το λένε οι Άγγλοι, διαμάντια στη λάσπη, πώς το λένε, ας πούμε. Παιχνίδια που ο καθένας μας, ας πούμε, αγάπησε, που δεν ήταν γνωστά ή δεν κάνανε μεγάλη εμπορική επιτυχία, δεν κάνανε καλή πορεία κλπ. Εδώ θα παίξουμε λιγάκι με πιο γνωστά. Super Mario Galaxy φυσικά και δεν μπορεί να λείψει από τη συζήτηση Sad Shadow, εννοείται. Το 2 είχα παίξει. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι σαν γι' αυτό απλά. Ναι, δεν υπάρχει, όχι. Πουθενά έτσι, ναι, στον κόσμο. Εγώ το πρώτο έχω παίξει, παιδιά, το 2 δεν το σε σχεδιασμό παίξει. Και σαν σύλληψη δεν... ναι. Είναι απλά κάτι μοναδικό, ας πούμε. Νομίζω το είχε πει και ο Αλέξανδρος την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή, ότι... Και ο Αλέξανδρος έλεγε ότι είναι το καλύτερο Μάριο. Ναι. Λοιπόν, Call of Duty, γράφεται πολύ για Call of Duty. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, το Call of Duty μπορείς, είναι πολύ εύκολο θύμα. Είναι πολύ εύκολο να το χλεβάσεις, να του ταχώσεις, να το δαιμονοποιήσεις. Εντάξει, ναι, Γαβρίλη, το ξέρω ότι κάνεις πλακά. Γενικά μιλάω τώρα. Είναι το εύκολο θύμα, έτσι. Από την άλλη, δεν μπορείς να μην το αναγνωρίσεις την τεράστια αξία που έχει για τη βιομηχανία, την εμπορική κυρίως. Βασικά, πρώτο, το Modern Warfare μπαίνει και στις δύο κατηγορίες που λέμε σήμερα. Και αυτό που σημάδεψε την μηχανία και στα πολύ καλά παιχνίδια της περασμένης γενιάς. Συμφωνώ, Νικόλα. Τα πρώτα δύο Modern Warfare, ναι. Όχι το μετά ο χαμός, ο κακός χαμός που έγινε, τίσερ. Αλλά με το πρώτο, όταν το έχουμε δει, είχαμε μείνει όλοι με το στόμα ανοιχτό, έτσι, πιστεύω, όλοι μας. Ναι, πιστεύω ήταν ότι. Και, ήταν και καλό παιχνίδι, έτσι. Ήταν γιατί... καλό παιχνίδι. Εισήγαγε κάποια πράγματα που δεν τα είχαμε ξαναδεί. Ιδιαίτερα εκείνο το επίπεδο που είχε με τα σνάιπερ στο... πού ήταν εδώ, για. Στο Τσέρνομπιλ. Στο Τσέρνομπιλ, ναι. Εκείνο δεν ξεπεράστηκε από κανένα Call of Duty για μένα. Εγώ θα συμφωνήσω, παιδιά, ότι επειδή εγώ παίζω... Συγγνώμη, Γιάννη, που σε διέκοψα. Επειδή παίζω, σας έχω πει και άλλη φορά, τα single player του Call of Duty, αφού είναι εκεί το άμυαλο, το corridor shooter, το παίζω, εντάξει. Κουστάρω, εντάξει, οκ. Okay. Mindless shooter είναι καμιά φορά με ένα φραπέ και με την κακή συνήθεια ενός τσιγάρου. Απόγευμα. Ναι, ναι. Το Modern Warfare 1 και το Modern Warfare 2 πιστεύω ότι είχαν τεράστια σημασία για τη βιομηχανία και ακόμα και σε επίπεδο ποιότητας ενός corridor first person shooter τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Ήταν καλά παιχνίδια δηλαδή. Για ποιότητα, αν ήταν να διαλέξω δύο, το Modern Warfare και το World at War. Ξέρω, μάλλον πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Δεν κατάφερα να τελειώσω ποτέ. Ποτέ. Ναι. Δεν ξέρω, δεν με κράτησε αυτό το παιχνίδι. Ξέρω, για κάποιο λόγο άρεσε εμένα, δεν ξέρω. Και ο Ντεπαλούκ λέει ότι ανήκω στο 1% που παίζει τα single player στο Call of Duty. Μπορεί και στο 0,5. Σπύρος G λέει, για ποιο πράγμα συζητάμε λοιπόν, για αγαπημένα ή για αυτά που στιγμάτισαν. Είπαμε, θα προσπαθήσουμε. Προσπαθούμε να το συνδυάσουμε. Να το συνδυάσουμε όσο... Αλλά στο στιγμάτισαν να περιμένετε και αρνητικά. Ναι. Ναι.
Προσπαθούμε λίγο να το συνδυάσουμε, οπότε θα το κάνουμε δέλο εδώ πέρα, αλλά εντάξει. Καλά πάει προς το παρόν, πιστεύω. Θα το παλέψουμε, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, θέλω πάμε παρακάτω να δούμε άλλα παιχνίδια που στιγμάτισαν. Ωραία. Εγώ περιμένω να μου πείτε όμως. Ναι. Να μου κάνετε και έναν απολογισμό, έναν μικρό απολογισμό του ποια είναι η παρακαταθήκη που αφήνει γενικά το Call of Duty. Το Call of Duty ως εμπορικό μέγεθος, το Call of Duty ως ετήσια συνήθεια, το Call of Duty ως χαρακτηριστικό της βιομηχανίας και όλο αυτό. Δηλαδή, να το πούμε, να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Ναι, το Call of Duty είναι και αυτό που άφησε ως το multiplayer πρέπει να είναι αναγκαίο κομμάτι κάθε first person παιχνίδι. Πολύ σωστό, πολύ σωστό, Νικόλα, αυτό. Το νομίζω το γεγονός ότι έχουμε δει να μπαίνουν multiplayer σε παιχνίδια σαν τον Bioshock και σαν τον Dead Space, ναι, οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και όχι μόνο στο first person τελικά, σε ναι, 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 γι' αυτό είπα και Dead Space, Νικόλα, γι' αυτό είπα και Dead Space. Οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον κατά τη δική μου εκτίμηση, στην τεράστια επιτυχία που σημείωσε το multiplayer στα πρώτα Modern Warfare. Καλά, και όχι μόνο. Γενικά στο franchise Call of Duty στη γενιά αυτή. Από εκεί και πέρα, παρακαταθήκη, πολλά λεφτά, Σάβα. Έχει αναχθεί σε ένα ετήσιο γεγονός και όχι απλά σε launch παιχνιδιού, τουλάχιστον για την Αμερική. Ναι. Έτσι. Νομίζω πανηγύρι. Είναι ένα πανηγύρι ετήσιο το οποίο έχει φέρει πάρα πολύ κόσμο στο gaming. Πολύ καινούριο κόσμο. Τώρα, αν είναι καλός ή κακός αυτός ο κόσμος, δεν θα το κρίνω εγώ. Ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα, Τι. Ότι τα 5 εκατομμύρια που είχαν αγοράσει το Black Album του Metallica ήταν πολύ καλό γιατί έρχονταν κόσμο στο heavy metal, έτσι λέγανε. Είναι ακριβώς το ίδιο. Εγώ δεν είπα ότι είναι καλό. Ναι, είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν έρχονταν ποτέ κόσμο. Είπα ότι έφερε κόσμο. Το αν έφερε καλός ή κακός τον κόσμο, αν ήταν καλό που τον έφερε, αυτό θα το κρίνει η ιστορία ή οποιοδήποτε γνωρίζει καλύτερα. Εγώ είπα, έκανα μια διαπίστωση ότι έφερε πολύ κόσμο στο gaming. Ναι. Όπως έφερε πολύ κόσμο στο gaming και το Wii. Πάρα πολύ κόσμο έφερε στο gaming το Wii. Τώρα, αν κρατήθηκε αυτός ο κόσμος, αν έμεινε ή αν απλά έπαιξε Wii Sports και ένα-δύο παιχνίδια ακόμα και δεν ξανάπιασε ποτέ το controller, είναι μια άλλη ιστορία. Το ότι έφερε όμως κόσμο στο gaming, το ότι έφερε πολλά εκατομμύρια δολάρια στη βιομηχανία, τα οποία δεν ξέρω πού επενδύονται από την Activision, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, στο Transformers. Στο Transformers. Εγώ θα σας πω τι βλέπω όταν βλέπω Call of Duty, τι μου έρχεται στο μυαλό. Όποτε βλέπω Call of Duty... Καταρχήν, εσένα σου άρεσε το πρώτο, το Modern Warfare. Ναι, μου είχε αρέσει, ναι, γιατί μου άρεσε το 2. Μου είχε αρέσει το 2 πρώτα απ' όλα. Που επίσης είχα εντυπωσιαστεί πολύ όταν το είχα παίξει το 360, γιατί τότε δεν είχα PC της προκοπής. Και ήταν για μένα από τις πρώτες που δεν ήταν καθόλου next gen, αλλά τότε σε κονσόλα ήταν πολύ εντυπωσιακό. Αυτό που έβλεπα με το 2, το Call of Duty. Στο 360, έτσι. Ναι, στο 360, ναι. Στο 360 τα παίζα αυτά. Ναι. Και το Modern Warfare μου άρεσε, ναι. Πάρα πολύ μου είχε αρέσει κιόλας. Δεν είχα, ρε παιδί μου, δεν είχα βαρεθεί μέχρι τότε από το Corridor Shooter. Δηλαδή, 3-4 παιχνίδια ήταν τέτοια. Δεν είχα συχάθει τη ζωή μου παίζοντας τέτοια πράγματα. Οπότε δεν με ενοχλούσε αυτό. Το προκατασκευασμένο, το μονοπάτι, το προκαθορισμένο δηλαδή. Το διασκέδαζα από αυτή την άποψη και είχε και πάρα πολύ καλό gameplay, εννοείται, έτσι. Ακόμα και τώρα πιστεύω ότι η αίσθηση shooting όπως στα Call of Duty και κυρίως στο Modern Warfare δεν μπορείς να την πετύχεις σε άλλο παιχνίδι. Εδώ θα συμφωνήσω απόλυτα, Σάβα. Δηλαδή ακόμα και τώρα το βλέπω αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Ακόμα και τώρα το βλέπω. Απλά εμένα αυτό που ταυτίζω με την έννοια Call of Duty είναι ότι το Call of Duty μαζί και με 2-3 άλλα franchise που πάνε να, πώς να το πούμε, να ακολουθήσουν τη μόδα του ετήσιου, ας πούμε Battlefield που το κάνει τώρα πρώτη φορά γεμίζοντας μια χρονιά με ένα ακόμα Battlefield, ή ακόμα και τα Assassin's Creed σε αυτό το συνολικό σκεπτικό του στείλω ότι πρέπει να υπάρχει ένα Assassin's Creed κάθε χρόνο. Εγώ αυτό που βλέπω είναι το καπάρωμα, γιατί περί καπαρώματος πρόκειται, 14, 15, 16, 17 εκατομμυρίων πωλήσεων την ώρα που, θα μου πεις, άδικος είναι αυτός ο κόσμος από την ύπαρξή του, χαίρο πολύ, την ώρα που μπορούν να βγουν παιχνιδάρες τα οποία θα αγνοήσει όλη αυτή η κοινότητα.
η σίγουρη κοινότητα των 40 εκατομμυρίων που είναι στάνταρ θα πάρουν κάθε χρόνο τα annual, τα ετήσια παιχνιδάκια τους και θα αγνοήσουν τα τυχόν διαμάντια, τυχόντα μάλλον, διαμάντια που θα βγαίνουν κάθε χρονιά. Εγώ Call of Duty πλέον το βλέπω σαν και τα παρεμφερεί με το Call of Duty που κινούνται με τη λογική ένα κάθε χρόνο, τα βλέπω σαν ένα αδιφάγο πράγμα, σαν μαύρη τρύπα που ρουφάει κόσμο εντός εισαγωγικών από άλλες προσπάθειες που θα άξιζαν πολύ περισσότερη προσοχή και πολύ περισσότερη αγάπη. Αυτό βλέπω στα Call of Duty. Ούτε μηχανισμούς βλέπω, ούτε multiplayer. Εμένα την άποψή μου για το multiplayer δίκαιη υπηρεσία την ξέρετε και δεν είναι καθόλου καλή. Μα καθόλου καλή. Λοιπόν, αυτό βλέπω με τα Call of Duty. Αυτή είναι η σφραγίδα που αφήνουν. Είναι τεράστια η σφραγίδα και νομίζω ότι σημαδεύει όλη αυτή τη γενιά και την επόμενη. Αυτή που διανύουμε τώρα την καινούργια γενιά τη σημαδεύει ήδη. Με πιο επιτυχημένο τίτλο του Xbox One, το Titanfall. Θα μου πεις τι άλλο έχει. Okay. Πάμε παρακάτω. Γιατί είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, παιδιά. Λοιπόν, θα πω μερικά ονόματα εγώ. Από αυτά που έχω τελειώσει εγώ. Όχι, ένα-ένα θα τα λες ονόματα. Λοιπόν, Lost Odyssey. Από τις ελάχιστες περιπτώσεις JRPG σε αυτή τη γενιά που μπορώ εγώ προσωπικά να πω ότι το θεωρώ από τα καλύτερα παιχνίδια γενικώς. Γενικώς, όχι ως JRPG. Γιατί αν κάτσεις να βρεις και να βγάλεις λίστα για καλά JRPGs εκτός από το Wii που είχε κάμποσα, θα δυσκολευτείς πάρα πολύ. Λοιπόν, το Lost Odyssey για μένα ήταν η καλύτερη στιγμή πάντα βάσει αυτών που έχω παίξει εγώ. Έτσι, εξηγούμαστε για να παρεξηγούμαστε. Δεν έχω παίξει, ας πούμε, το Xenoblade, Σάβα. Σε επίπεδο, νομίζω, αυτό που έβλεπα και εγώ από την κοινότητα που ξέρουν τα JRPG πολύ πολύ καλύτερα από μένα, νομίζω ότι ήταν, αν όχι παρεμφερούς, μπορεί και μεγαλύτερου μεγέθους. Το Valkyria Chronicles, μου βάζει χέρι ο Αλέξανδρος στο chat, το Valkyria Chronicles είναι όντως ένα καταπληκτικό παιχνίδι και το είχα αγαπήσει και εγώ αυτό, Αλέξανδρε. Όμως μεταξύ ενός tactical RPG, JRPG και ενός παραδοσιακού JRPG, όπως είναι το Lost Odyssey, που είναι πιο παραδοσιακό πεθαίνει που λένε, εγώ είμαι της κλασικής σχολής, της σχολής Final Fantasy. Το παιχνίδι αυτό ήταν το Final Fantasy που δεν ήρθε από την Square, ήταν από τους ανθρώπους που έκαναν τα παλιά Final Fantasy στην προηγούμενη γενιά, Sakaguchi, Uematsu μουσική κτλ. Υπάρχει μόνο για το 360, παιδιά, δυστυχώς. Δυστυχώς ήταν χρηματοδοτημένο από τη Microsoft αυτό και αναπτύχθηκε από τη Mist Walker, την ομάδα του Sakaguchi, ο οποίος φτιάχνει free to play τώρα. Free to play, ναι. Terra Battle. Λοιπόν, γιατί μου άρεσε. Λοιπόν, η ιστορία είναι καλογραμμένη. Οι χαρακτήρες καλογραμμένοι ως υπέροχοι, ειδικά με τα βιβλία που έχει μέσα, με τα διηγήματα, πώς θα τα πούμε, ρε, από αυτά που βρίσκεις και διαβάζεις σε κάθε όνειρα. Διάρκεια. Όνειρα. Ναι, είναι τα όνειρα τα οποία ουσιαστικά είναι κάτι σαν διηγήματα μικρά. Χίλια χρόνια ονείρων, ακριβώς, ναι. Διηγηματάκια, ναι. Αναμνήσεις του Κέιν. Ακριβώς. Φοβερό σενάριο σε σημεία. Καλά, διάρκεια δεν το συζητάμε, JRPG είναι. 100 ώρες μέσα στο νερό. Τεράστιο σε διάρκεια, ναι. Πολύ ωραίο σύστημα μάχης. Ναι. Πολύ ωραίο σύστημα μάχης, ειδικά αυτό με την μπροστά και την πίσω σειρά, με την άμυνα κτλ. Χρησιμοποιούσε το σύστημα μάχης για να μην πατάς απλά κουμπάκια με εντολές. Μία αντιγραφή, ναι, του Shadow Hearts, Σάβα, και Οδυσσέα, ναι, ναι, και ακριβώς, Γιάννη και Νικόλα. Ναι, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, κάποια άτομα που βοήθησαν στην ανάπτυξη ήταν της Νοτίλους που είχε δουλέψει στα Shadow Hearts. Κάτι τέτοιο θυμάμαι. Αχα. Οδυσσέα δεν ξέρω τι έχει παίξει τέλος στο DC. Όχι, δεν το δεν έχεις 360. Ναι. Αφού δεν έχει τον Bass 360. Ναι. Τι να κάνω. Λοιπόν, και καταπληκτική μουσική. Κλισέ χαρακτήρες, αλλά σοβαροί όμως. Όχι τσουλούφια, όχι χαζομάρες. Ένας-δύο είχαν χαζομάρες. Ναι, ένας-δύο. Ήταν ένας που ήταν ο comic relief, ας ο πούμε. Ο comic, ναι. Αυτός ο... Ναι. Λοιπόν, κατά την άποψή μου, μαζί με το Tales of Eternia, συγγνώμη, Vesperia. Tales of Vesperia, είναι τα παιχνίδια
σημείο αναφοράς στα JRPG αυτής της γενιάς, από αυτά που έχω παίξει εγώ, επαναλαμβάνω, γιατί δεν έχω παίξει κάποια του Wii που είχε αρκετά καλά. Έτσι, που είχε αρκετά καλά. Α, παρένθεση! Τα λέγαμε με το Σάββα το μεσημέρι. Λοιπόν, όσοι έχετε PS3, μπείτε στο PSN. Κοιτάξτε λίγο το Big in Japan. Βρείτε ναι. λίγο τις προσφορές Big in Japan. Χαμός γίνεται. Εγώ κατέβασα. Πολύ ωραία πακέτα, παιδιά. Παιδιά, ναι. απίθανα πράγματα. Κατέβασα το Tales of Symphonia και το Tales of Symphonia Dawn of the New World με 14,90 και τα δύο. Και υπάρχει και το Tales of Zillia, υπάρχει το. Ποιο άλλο υπάρχει. Το Tales of. Of Grace SF. Tales of Grace SF, ναι. Και επίσης πρέπει να πω εδώ. Έχει τον Inokuni, ναι. Επίσης να πω εδώ ότι το Tales. Το Tales of Symphonia, επειδή το έχω και στο GameCube και το είχα δει, είναι πολύ βελτιωμένη έκδοση στην απεικόνηση. Τρέχει δηλαδή σε υψηλή ανάλυση, σε widescreen και έχει έξτρα περιεχόμενο. Το έβαλα σήμερα το μεσημέρι και το είδα. Έτσι. Α, και τα Persona έχουν προσφορά. Έτσι. Μια μικρή παρένθεση, παιδιά, για τα JRPGs. Έχει πολύ πράγμα από Ιαπωνία. Εδώ βλέπω ότι... Από Ιαπωνία. Μας έσκασε και το chat κάποια στιγμή εδώ. Βλέπω ναι, έσκασε, ναι. Ναι, ναι. Παιδιά, δεν είναι δικό μας το chat, είναι εξωτερικό, έτσι το ξέρετε. Sorry αν σας πέταξε, δεν έχουμε καμία ευθύνη γι' αυτό. Sorry. Λοιπόν, Lost Odyssey, παιδιά, όσοι έχετε 360, αυτή τη στιγμή το βρίσκετε πολύ φτηνό. Και κλείνω την JRPG παρένθεση λέγοντας ότι αν θέλετε κάτι τέτοιο, μπορείτε να δοκιμάσετε Tales of Vesperia, Eternal Sonata. Τι είπαμε, Xenoblade, μην τα ξαναλέμε. Για το Xenoblade, το σίγουρο το. Οδυσσία, έχεις να προσθέσεις κάτι? Σιγουράκι. Όχι, εντωμεταξύ, η ηρωνία της όλης φάσης, ας πούμε, είναι ότι ένα από τα καλύτερα JRPG βγήκαν στο 360, ξέρω εγώ, ενώ ομοτελειακά θα πρέπει να βγουν στο PS3, σύμφωνα με την παράδοση. Αυτό είναι παράδειγμα. Τέλος πάντων. Όχι, από JRPG δεν έχω να πω τίποτα. Απογοητευτική τελείωση γίνεται. Απογοητευτική λες. Αυτό το Resonance, εσύ το δοκιμασές? Το έχω αυθεντικό στο PS3, το αγόρασα και εγώ βλάκας. Μέχρι τη μέση τα άφησα, τίποτα. Άμα το βάλουμε σε κάποια βάση σχετισμού, ας πούμε, με την προηγούμενη και την παραπροηγούμενη και γενικά πως έχει κυλήσει το είδες μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν έχω να πω τίποτα. Είμαι απογοητευμένος τελείως. Όχι, όχι. Ίσα-ίσα που είδα πολύ καλύτερα πράγματα από δυτικά στούντιο παρά από ανατολικά. Πού, σε ποιον τομέα? Γενικότερα στο gaming. Α, γενικά, οκ, okay, ναι. Okay. Ναι. Ωραία, ρίχνουμε άλλο όνομα. Βεβαίως, ναι, ναι. Παιδιά, έχουμε πάρα πολλά προφανή ονόματα που έχουμε να ρίξουμε, έτσι. Ωραία, ας πούμε για Bioshock, ας πούμε. Τη σημασία του Bioshock, έτσι, είναι τεράστια η σημασία του Bioshock στο gaming, στο σύγχρονο gaming, έτσι. Εγώ το θυμάμαι το Bioshock το πρώτο που το είχα παίξει τότε. Είχα πάθει πλάκα με το σχεδιασμό των επιπέδων, το πόσο ρεαλιστική φαινόταν η διαρρύθμιση του χώρου, ότι πραγματικά είχαν σκεφτεί και είχαν σκεφτεί πώς να φτιάξουν το κάθε επίπεδο αυτού του κόσμου, για να φαίνεται ότι είναι ένα πραγματικό περιβάλλον. Και θυμάμαι το είχα γράψει και εκεί στο review τότε, αυτό πιστεύω ήταν η επανάσταση που έφερε το Bioshock στο... Πώς να το πω, ας πούμε, στη ρεαλιστικότητα του περιβάλλοντος, έτσι, το να σε κάνει να θες να το εξερευνήσεις απλά και μόνο επειδή είχε την τόσο απίστευτη αρχιτεκτονική. Νομίζω ότι, εντάξει, υπάρχει... Γιατί θυμάμαι, Collectibles δεν είχε... Καλά είχε βέβαια τα, εννοείται, τα κασετόφωνα, που ήταν απίστευτη ναι. ηθοποιία εκεί πέρα. Αλλά ο βασικός μου λόγος για να εξερευνώ τον κόσμο του Bioshock ήταν επειδή μου άρεσε απίστευτα η αισθητική που είχε και ήξερα ότι όπου και να πάω θα δω κάποιο περιβάλλον που θα κάθομαι και θα το χαζεύω. Ναι, νομίζω ότι αυτό το Art Deco, Art Nouveau, δεν ξέρω πώς μπορείς να το πεις. Και Belle Epoque κατάσταση γενικώς. Ήταν πρωτόγνωρο για το gaming πρώτα απ' όλα. Και αυτή την εισαγωγή που είχε συνεχίζω και τη βλέπω κατά διαστήματα. Ναι. YouTube, έτσι ίσα ίσα για να δω την εισαγωγή. Αυτό που κατέβαινε με το ασενσέρ και ακουγόταν η φωνή του άλλου τύπου να διαφημίζει την πόλη. Είναι απίστευτη σκηνή. Απίστευτη σκηνή. Νομίζω ότι η επιτυχία του Bioshock σε πολύ μεγάλο βαθμό, υπάρχουν βέβαια και τα παιδιά εδώ που νομίζω το έχουν μελετήσει και καλύτερα, μπορεί να εντοπιστεί ακόμα και στην ωριμότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε το όλο concept.
αυτού του εγχειρήματος της μιας πόλης, της αποκομμένης από τον υπόλοιπο κόσμο, του ονείρου που έγινε φιάλτης. Σάβα. Ναι. Ως προς τι, ως προς το σεναριακό του πράγματος. Σεναριακά και η όλη προσέγγιση ήταν πολύ όρημη. Δεν υπήρχαν παιδιαρίσματα μέσα σε αυτό. Στο πρώτο παιχνίδι, τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι. Ούτε στο δεύτερο έχει παιδιαρίσματα. Το δεύτερο, παιδιά, σας έχω πει και άλλη φορά. Συγγνώμη, αλλά δεν το έχω τελειώσει το δεύτερο. Δεν μου κάνει ποτέ κλικ. Έχω τελειώσει το 1 και το Infinite. Έτσι. Εμένα απ' την άλλη το Infinite δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Δεν ξέρω. Είμαι ίσως από το πολύ μικρό ποσοστό που θεωρώ ότι. Που με απογοήτευσε το Infinite. Έφτασα σε σημείο στο τέλος, δηλαδή το έπαιζα και ήμουν να σε στείλω και okay, άντε να τελειώνουμε σιγά σιγά. Δεν μου είχε κάτσει καθόλου καλά. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Από σενάριο, στην αρχή είχα εντυπωσιαστεί, εννοείται είχα εντυπωσιαστεί από το όλο σκηνικό μέχρι που αρχίσαν και πέφτανε οι πρώτες σφαίρες. Εκεί άρχισε να καταραίει για μένα σιγά σιγά το οικοδόμημα. Χαρακτήρες πάρα πολύ ρηχοί, εκτός βέβαια του δίδυμου, εντάξει το δίδυμο του Μπρουκ δεν τον λέγαμε. Ο Μπρουκ, ναι, ο Μπρουκ, ναι. Και της τέτοιας, κοπελιά. Ελίζαμπεθ. Α, Ελίζαμπεθ. Η μπία του άρεσε πολύ, όχι όμως προς το τέλος, βασικά και μου τα χάλασε για μένα. Αλλά από εκεί πέρα η Ποιο σου άρεσε πολύ η ιστορία, είπες. Η χημεία τους, μεταξύ των και το ότι αυτή υπήρχε συνεχής επικοινωνία, ότι μιλούσαν και ότι ο πρωταγωνιστής ήταν μουγκός, που δεν έχω καταλάβει εγώ γιατί συνηθίζεται αυτό στα FPS, πραγματικά. Αλλά οι υπόλοιποι χαρακτήρες ήταν απίστευτα ρηχοί και πιστεύω ότι υπήρχαν απλά και μόνο για να υπάρχουν, απλά και μόνο για να δίνουν ένα λόγο για να προχωράει το σενάριο, ξέρω εγώ, αναλόγως τι κατεύθυνση χρειαζόταν να πάρει. Αυτά από μένα. Γιάννη, έχουμε σε ακούσουμε ώρα. Για μένα αυτό που έκανε το Bioshock και άφησε το στίγμα του είναι ότι κατάφερε να δείξει ότι μπορεί να υπάρξει ένα AAA shooter, FPS δηλαδή, το οποίο να μην εξελίσσεται μέσα σε πολεμικό κλίμα, αλλά να βασίζεται σε μια ωραία ιστορία με στιβαρή αφήγηση, όπως επίσης και στην αίσθηση αυτή που σου άφηνε η ατμόσφαιρα, ότι είσαι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, απομονωμένος και ότι αντιμετωπίζεις κάτι πρωτόγνωρο. Big Daddy's. Ναι, νομίζω εμβληματικές οι φυσιογνωμίες αυτές των Big Daddy's. Και η ατμόσφαιρα των Sixties. Έχουν σπλάες γενικά όλο ήταν. Και παιδιά, είναι και η ιστορία από πίσω. Τώρα ο Σάββας το έχει νομίζω ψάξει λίγο περισσότερο. Το θέμα τώρα τι με... λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο. Ό,τι και αν είναι, αξίζει να ασχοληθείς πρώτα απ' όλα. Ναι. Η ιστορία. Ναι, πραγματικά. Και το πώς. Ο Λεβίν, μην νομίζετε ότι κάνει κάτι τρομερά πρωτότυπο. Έτσι. Στο Bioshock έχει πιάσει το 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα και στο Infinite έχει πιάσει το Ροβίρο τον κατακτητή. Έτσι, έχει ξεπατικώσει τον Ιούλιο Βέρν. Αλλά το έχει κάνει τόσο όμορφα και τόσο καλά και τόσο με το δικό του όραμα που ακόμα και ο ίδιος ο Ιούλιος Βέρν νομίζω ότι θα χειροκροτούσε στο τέλος. Μα εκείνη και η επιτυχία, Σαββά μου, πρέπει να προσθέσω εδώ. Βεβαίως. Είναι άλλο πράγμα να αντιγράφεις και να παίρνεις, ας πούμε. Ναι. Βεβαίως. Και άλλο να το δίνεις με αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα, από άποψη gameplay, το Bioshock είναι το καλύτερο shooter της γενιάς. Από άποψη gameplay. Ποικιλία στον οπλισμό, ποικιλία με τον τρόπο που προσεγγίζεις μία μάχη, στρατηγική σκέψη, συνδυασμός plasmids και shooting. Τι να πρωτοποιείς όσον αφορά το gameplay. Για το level design έτσι όπως το είπε ο Νίκος, με περιοχές που από τη μία είναι αξιοθέατα και από την άλλη μέσα σε 5 δευτερόλεπτα μετατρέπονται σε πεδίο μάχης. Το οποίο αυτό που θαύμαζες 5 λεπτά πριν, προσπαθείς να το εκμεταλλευτείς για τη μάχη 5 λεπτά μετά. Τι να πεις για το gameplay. Okay, υπήρχε μία, ας το πούμε, ένα απογοητευτικό θεωρητικά τελικό boss fight, αλλά δεν νομίζω ότι έπαιρνε κανένα ρόλο. Φυσικά αυτό ήταν το μόνο μελανό σημείο του πρώτου Bioshock, ότι συνέχιζε έτσι, αυτό, ότι... μετά την κορύφωσή του. Ήθελε ακριβώς. Στη συνάντηση με τον Ράιαν. Ναι. Είναι σωστό αυτό που λέει. Θυμάμαι δεν ήταν επιλογή του Λιβάιν. Αυτό νομίζω ήταν
Βάλε ένα boss fight στο τέλος, κάπως έτσι. Ναι, έτσι του είχαν πει και πρέπει να το είχε πει και αυτός ότι δεν ήθελα να γίνει αυτό και δεν θα ξανακερδίσει. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Και δεν πρόκειται να γίνει στο Infinite. Το ότι μου βάλανε με το ζόρι να κάνω κάτι τέτοιο. Ναι. Και φαινόταν. Εδώ, ναι, να πω εδώ πέρα έτσι με την ευκαιρία του σχολείου από τον Γιάννη τον Απτουλίδη που λέει: πιάνεις τον εαυτό σου να χαζεύει τα περιβάλλοντα όσο σε λίγα παιχνίδια. Εκτός το ότι χαζεύεις από την ομορφιά, την οικαστική, το ότι έχει πέσει δουλειά, το ότι τα περισσότερα πράγματα στο χώρο ήταν τοποθετημένα για κάποιο λόγο κάπου. Ναι. Και όχι απλά από λίγο να μετέξεις ρηγμένα τυχαία. Το περιβάλλον μιλούσε στο Bioshock. Μιλούσε, δηλαδή. Ναι, αφηγούνταν αυτό. Την ιστορία παράλληλα με τα. Ναι. Και νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει, ίσως και ποτέ σε παιχνίδι, τέτοια αφήγηση ιστορίας και τόσο εμβάθυνση σε ό,τι αφορά το lore με έναν αμίλητο χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, ναι. Δεν νομίζω ότι. Σε άλλο παιχνίδι, σε τέτοιο βαθμό, ίσως τα Deus Ex, Και τα Half-Life. Όχι, δεν γίνεται τέτοια εμβάθυνση στα Half-Life. Δεν έχεις πρώτα απ' όλα το ερέθισμα να κάνεις τέτοιο, δεν έχεις το άμεσο υλικό για να κάνεις τέτοια εμβάθυνση στα Half-Life. Ό,τι κάνεις, το κάνεις με τη συλλογή των εμπειριών, δεν είναι στα collectibles γραμμένα. Ναι, να φτάσεις σε σημείο να κυνηγάς τα collectibles, ναι, για να δεις τι γίνεται. Για να δεις τι έγινε εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι μόνο στο Deus Ex και στο. Και στο Bioshock έχει γίνει αυτό. Αυτό το όπως το έθεσες, το περιβάλλον μιλάει, νομίζω ότι επίσης τα λέει όλα. Για σχεδιασμό κτλ. Τι να πούμε εκεί πέρα άλλο. Και βεβαίως όσον αφορά τους χαρακτήρες που θέτει, δηλαδή ο Atlas, ο Ryan, η. Dieselbaum, πώς τη λέγαμε. Ναι. Η Dieselbaum. Οι Little Sisters, οι Big Daddies, ως φιγούρες μέσα στο παιχνίδι, πέρα από το ότι εξηγούνται πλήρως, εξηγούνται από την άποψη του να μην έχει ο παίκτης καμία μα καμία αμφιβολία περί τίνος πρόκειται, είναι εμβληματικές μορφές σε όλο το παιχνίδι. Μέχρι του σημείου δηλαδή που στο τέλος μπαίνει στη μορφή, σαφώς. Μπαίνει στην στολή ενός Big Daddy που εκεί ο παίκτης πραγματικά νιώθει δέος. Ότι ταυτίζεται με μια πολύ εμβληματική μορφή του παιχνιδιού. Λοιπόν, όλο το υπόβαθρο είναι τρομερά δουλεμένο για το πώς η κατάχρηση της εξουσίας και η κατάχρηση υπερδυνατοτήτων οδηγεί σε μια τρομερή καταστροφή, αυτό που θα μπορούσε να ήταν μια υπερδύναμη. Πολύ τυπική ιστορία από τη μία, όσον αφορά το κόνσεπτ, τρομερά ρησουργηματικά δοσμένο από την άλλη. Όλα ακριβώς αυτά που είπαμε, δεν υπάρχουν στο Bioshock Infinite, δυστυχώς. Το οποίο μετά από 4 περίπου playthrough και στο δυσκολότερο επίπεδο και σε όλα αυτά, δυστυχώς κατέληξα να πιστεύω ότι το περισσότερο υλικό από αυτό που βλέπουμε στο Infinite είναι καρικατούρες ζωγραφισμένες στα σύννεφα του πρώτου Bioshock. Υπάρχουν αντιστοιχίες για όλα τα κομμάτια του gameplay, για όλα τα κομμάτια της ιστορίας. Υπάρχουν αντιστοιχίες του Infinite στο πρώτο Bioshock, οι οποίες αντιστοιχίες ούτε εξηγούνται, ούτε ενδιαφέρουν στο κάτω-κάτω. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Τα αντίστοιχα πλάσματα του Infinite υπάρχουν εκεί γιατί υπάρχουν εκεί. Γιατί κάποιος χρησιμοποίησε την κβαντομηχανική και that's it, τέλος. Καμία σύνδεση με το υπόβαθρο. Υπάρχει το αντίστοιχο Big Daddy, το οποίο ο Big Daddy στο Bioshock είναι η μορφή εξωφύλου, ρε παιδί μου, κάνει εξώφυλλο, πώς να το πούμε. Κάνει σαν γαλματάκι και υπάρχει το αντίστοιχο pathetic τελείως, η Handyman στο Infinite. Λοιπόν, και βέβαια η τεράστια, αφού έπαιξα και τα DLC, η τεράστια μα τεράστια απογοήτευση σε ό,τι αφορά αυτό, είναι ότι η μόνη σωτήρια λέμβος για τον, να το σώσει δηλαδή, να σώσει την παρτίδα για τον Λεβάιν, ήτανε το να το συνδέσει με το πρώτο Bioshock. Με την έννοια των παράλληλων συμπάντων και όλα αυτά. Δυστυχώς όταν σε ένα παιχνίδι ή σε ένα βιβλίο ή σε μια ταινία, όπως καλή ώρα πώς το λέγανε αυτό του τέτοιου, το Inception. Ναι. Λοιπόν, καλή ώρα, ναι, αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν φτάνεις να έχεις τόσες παράλληλες πιθανότητες,
τόσες ατελείωτες πιθανότητες για παράλληλα πράγματα, για παράλληλα σύμπαντα, που στο τέλος απλά δεν σε ενδιαφέρει, νομίζω ότι αυτός που έχει γράψει την ιστορία και το σενάριο έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει εκτρά. Και δυστυχώς, σε συνδυασμό με τα DLC, σε συνδυασμό αφού είδα λοιπόν και τα DLC και προσπάθησα να τα μελετήσω, έβγαλα το συμπέρασμα ότι το τέλος, έτσι όπως το δίνει, του Bioshock Infinite, ήταν η μεγάλη έκφραση της αποτυχίας του Levine να χειριστεί το σύμπαν που προσπάθησε να φτιάξει. Καθαρά και εξάστερα, αυτή είναι η άποψή μου. Και όλα αυτά μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο την αξία του πρώτου Bioshock. Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό το λέω, έτσι, ότι παίζοντας το Infinite και βλέποντας και ενθουσιασμένος με κάποια πράγματα, δεν χωρεί αμφιβολία ότι πάλι ο σχεδιασμός σε σημεία ήταν αριστουργηματικός, δεν χωρεί αμφιβολία ότι οι προοπτικές ήταν ατελείωτες. Απλό το μόνο που μεγάλωσε ακόμα περισσότερο μέσα μου ήταν το πρώτο Bioshock. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Λοιπόν, αυτό για τον Bioshock. Λοιπόν, σίγουρα. Ναι. Πάμε να πούμε και περισσότερα. Παιδιά, κλεισαδούρες είναι, αλλά είπαμε, δεν μπορούν να λείψουν από μια τέτοια συζήτηση, τέτοια παιχνίδια. Dead Space. Τεράστιο το μέγεθος του παιχνιδιού, του πρώτου παιχνιδιού ειδικά. Και του δεύτερου, έτσι. Τεράστιο θα ήταν, θα έπρεπε να ήταν και για τη βιομηχανία, αλλά δυστυχώς. Ναι. Εντάξει, μπορούμε, είπαμε, συζητάμε και τις δύο παραμέτρους, και την σημασία του ως παιχνίδι αυτό καθ' αυτό και τον αντίκτυπο στη βιομηχανία, έτσι. Είχε γίνει το εξής περίεργο με μένα, ότι το πρώτο μου άρεσε πολύ, με το δεύτερο ενθουσιάστηκα ακόμα περισσότερο, θεωρούσα δηλαδή ότι μου άρεσε πολύ περισσότερο από το ένα. Και τελικά παίζοντας το 3 αποφάσισα μετά εκ των υστέρων ότι τελικά το Dead Space το πρώτο ήταν μακράν το καλύτερο της σειράς. Το πρώτο Dead Space... Το πρώτο, είχαν έτσι το μυαλό μου που λέω ναι, τελικά δεν υπάρχει καν σύγκριση πλέον ούτε με το 2 ούτε με το 3 το τι κάνω στο πρώτο. Αυτό είναι εδώ, έτσι, σε αυτές τις συζητήσεις μπορείς τελικά να καταλήξεις στα πραγματικά καλά παιχνίδια, σπουδαία, όχι καλά, πραγματικά σπουδαία παιχνίδια, όταν μετά από 2, 3, 4, 6, 7 χρόνια βλέπεις τελικά τη σημασία που είχαν για τη βιομηχανία, ασχέτως αν εμπορικά έτσι, η πορεία τους μπορεί να μην ήταν και τόσο σημαντική. Το τι είναι το Dead Space, το τι έκανε και ποιο στίγμα άφησε σε όσους το έπαιξαν, δεν μπορεί να χωρέσει σε πωλήσεις και σε νούμερα και σε γραφήματα της EA. Δεν μπορεί. Έτσι, με τις επιρροές του από το Event Horizon, με την απουσία που βοηθήθηκε πάρα πολύ το Dead Space από άλλα σοβαρά survival horror παιχνίδια, δηλαδή οι Ιάπωνες εξαφανίστηκαν στην κατηγορία με τα Silent Hill και τα Resident Evil στη γενιά αυτή. Αν υπάρχει, ναι. Θα σκίσουν αυτά ούτε καν. Ναι, ναι. Παιδιά, το Dead Space ήταν ένα από τα παιχνίδια που με είχαν κάνει εμένα πολλές φορές να νιώσω άβολα. Αν το έχω ξαναπεί στο παρελθόν αυτό, αν έχετε ένα ηχοσύστημα πολυκάναλο και έχετε την έκδοση του PlayStation 3, ενεργοποιήστε τον ήχο DTS, γιατί έχει DTS επιλογή, να δείτε τι ακριβώς έχουν κάνει με τη μίξη του ήχου, δηλαδή τι λεπτομέρεια και τι προσοχή έχει δοθεί σε όλο αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι εκεί κρίνεται τελικά και μια παρτίδα, στις λεπτομέρειες, το πόσο έχουν προσέξει τη μίξη του ήχου, ώστε να κάνει τον παίκτη που κάθεται στον καναπέ και ακούει έναν απροσδιόριστο ήχο στο πίσω δεξί ηχείο, ο οποίος ήχος προκύπτει και καλά από ένα νεκρομόρφ που είναι μέσα στον αεραγωγό κάπου κρυμμένο, γυρίζεις και δεν βλέπεις τίποτα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι τόσο μελετημένα, ήταν τόσο προσεγμένο αυτό το παιχνίδι. Ήξεραν τα παιδιά της Visceral τι ήθελαν να κάνουν. Και αυτό φαίνεται, έτσι. Φαίνεται. Στο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν έχετε... Άρχισα να χαλάει σιγά. Τελικά φάνηκε το μυστέρι με αυτό. Ναι. Εντάξει, το 2 πιστεύω ότι ήταν οκ. Ναι, ήταν μια χαρά το 2. Το δεύτερο ήταν ότι παρέκλεινε λίγο από το πρώτο. Οπότε για μένα τότε δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς ότι... Λίγο πιο action, ρε παιδί μου. Γινότανε λίγο πιο action, λίγο περισσότερο σενάριο, λίγο περισσότερα περιβάλλοντα και έλεγες... Και κρατούσε και το τρομακτικό της υπόθεσης. Αλλά έλεγες ότι ναι, το πάει καλά, το πάει καλά. Όταν όμως το ξεκυλώσαν σε αυτό το δρόμο στο 3, τότε καταλάβανα ότι
Ναι, το πρώτο αυτό, ότι ο πρωταγωνιστής ήταν μόνος του, με σχεδόν καμία επικοινωνία, ότι όλο ήταν μέσα στο διαστημόπλιο, που σου έδινε πιο πολύ την αίσθηση της απομόνωσης, και ότι δεν είχε τα όπλα όλα τα είχαν κάνει καλά, ότι είναι και καλά από μηχανικό, από εργαλεία από... για μηχανικούς. Τελικά αυτή ήταν η αξία. Έστω, ακόμα και ο περιορισμός που είχε, δεν ξέρω αν θυμάσαι την αλλαγή που έγινε στα δωμάτια μηδενικής βαρύτητας. Τι αλλαγή? Στο δεύτερο και στο τρίτο απλά πετούσες. Στο πρώτο... έπρεπε να βρεις που θα πας. Ακόμα και αυτό θεωρώ ότι ήταν, ακόμα, ότι ήταν καλύτερο στο πρώτο τελικά όπως ήταν. Και επίσης να μην ξεχνάμε ότι... Όταν έβλεπες το άλλο τον νέκρομορ να έρχεται παραπάνω, έλεγες τι κάνω τώρα, το πυροβολάω, προσπαθώ να πηδήξω κάπου αλλού, ενώ στο δεύτερο και στο τρίτο απλά πετούσες δεξιά-αριστερά. Τελικά... Και εκτός από την ατμόσφαιρα και το υπέροχο game design και τα λοιπά, μην ξεχνάμε ότι είχε και ένα αρκετά ενδιαφέρον lore, έτσι. Μια ωραία, ωραίο σενάριο από πίσω. Πολύ καλό. Το οποίο αν δείτε και τις ταινίες, τις σχετικές της... Τα comic. Τα comic και τις ταινίες, τα cartoon, τα comic έχουν πολύ καλό lore. Ναι. Ήταν αξιοπρεπές στη έκδοση του Wii, έτσι. Την είχα χαρεί εγώ αυτή. Το first person, λες. Βέβαια, εντελώς εννοείται, αλλά... Ωραίο ήταν. Ναι. Το Extinction, ναι. Το Extinction, ναι. Mm-hmm. Που υπάρχει και στο PlayStation 3, ε. Το δίνανε μαζί με το 2, ναι. Μαζί με το Dead Space 2, το δίνανε δώρο. Extraction, ναι. Κρατάτε σημειώσεις, παιδιά, εδώ μεταξύ, όσοι μας ακούτε. Είπαμε ότι θα ακουστούν παιχνίδια που ίσως κάποιοι, ενώ είναι πολύ κλασικά, είναι πολύ δυνατά ονόματα, αν τυχόν και σας έχουν ξεφύγει, αυτά που λέμε, πραγματικά πιστέψτε μας, τουλάχιστον κατά τη δική μας άποψη, μην τα χάσετε. Εγώ δεν διανοούμε ότι κάποιος μπορεί να μου πει ότι του ξεφύγει το Dead Space. Άσε το 2, άσε το 3. Το Dead Space, σαν Dead Space. Το πρώτο, είναι πολύ δύσκολο. Πρώτο, ναι. Εκτός αν μου πει ότι το έχω τάμα στην Τίνο ότι θα το παίξω κάποια μέρα, οπότε δεν μπορώ να το πω πότε να το παίξει. Αλλά αν μου πει ότι δεν έτσι, γιουβέτσι, δεν μου έκανε κλικ, θα μου κάνει κλικ και όλα αυτά τα περί κλικ και Κωστόπουλου, σχεδόν δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Πρόκειται για ένα αριστούργημα άνευ προηγουμένου. Το έχω παίξει, ξέρω εγώ, 6-7 φορές νομίζω το έχω παίξει. Απλά δεν το βαριέμαι. Κάθε φορά που το κλείνω λέω κάποια στιγμή θα το ξαναπαίξω. Αυτό είναι. Συγκλονιστικό είναι, παιδιά. Και ήταν ένα παιχνίδι που είχε έρθει χωρίς πολλές φανφάρες έτσι και promotion. Όχι, δεν είχε. Δεν είχε. Ήταν λίγο κουμπωμένο. Εγώ κάπως έτσι το έλαβα το project όλο αυτό από την EA. Αλλά τελικά τους βγήκε. Ίσως όχι τόσο καλά για μας που αγάπησαμε το ένα. Πατάκα σώζεσαι. Έχεις Avatar και Άραν. Και τώρα, ρε φίλε Νίκο, βάλε τη Visceral να χοροπηδάει επειδή 32 θα πλακώνουν με 32. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ποιοι σόρ, παιδιά, όσοι γουστάρετε. Εμένα, ναι. Κεφάλια είναι από εκεί πίσω και το βρήκαν καλή ιδέα μια τέτοια εταιρεία να τη βάλουν να κάνει first person shooter και μάλιστα με ληστείες σε τράπεζες και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν το αντιλαμβάνω. Παιδιά, σε αυτό εδώ πέρα να πω ότι δεν με νοιάζει αν θα ακουστούμε για μια ακόμα φορά γραφική, δεν είμαστε κατά το multiplayer. Όχι, εννοείται, δεν είπα. Έχει τη σημασία του και την πλάκα του και την τρέλα του το multiplayer. Έτσι. Και υπάρχουν και πολλά παιδιά στην ομάδα που παίζουν multiplayer. Δηλαδή, έχω μιλήσει και με τον Δημήτρη τον Δημητριάδη και τον Χρήστο Τολιάβη που γουστάρουν πάρα πολύ και Battlefield και Call of Duty multiplayer. Αλλά δεν βάζει την Visceral να κάνει Battlefield. Όπως και το αντίθετο, έτσι. Δεν βάζεις την Infinity World ίσως να σου βγάλει ένα Bioshock. Δουλεύει. Τέλος και καλά και να ήθελα. Αυτό ακριβώς. Ναι. Οπότε κάθε ομάδα ανάπτυξη αυτό μπορεί να κάνει. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τη βάλει σε τέτοιο εγχείρημα. Απορώ να ξανά η Visceral ήθελε αυτό να πιάσει στα χέρια της ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν νομίζω να έχει και επιλογή. Δεν έχει επιλογή. Όταν πήγαν και τις είπαν οι άλλοι, δηλαδή θα μας βγάλετε ένα Battlefield. Αυτοί χαρήκαν άραγε. Η απουσία επιλογών της Visceral νομίζω ότι είναι καταφανέστατη από το τι συνέβη με το 3, με το Dead Space 3. Όπου ξεκινάς ένα survival horror περιβάλλον, πας να κάνεις το πρώτο σου όπλο και να σου λέει ότι μπορείς να αγοράσεις υλικά.
in-game store. Λοιπόν, okay. Νομίζω εκεί φάνηκε τι λόγο μπορεί να έχει Visceral για αυτά που κάνει. Ή στις πίστες μέσα στο 3 που ήταν σαν μικρές αρένες, σαν μικρά horde και σαν μικρά firefight μέσα στο παιχνίδι. Και έλεγες, το 3, το έχουμε παίξει και Halo και Gears να πούμε και έχουμε δει τι είναι το horde. Γιατί το κάνεις και εσύ αυτό εδώ. Και άπειρα πυρομαχικά, έτσι. Ναι, και ατελείωτα πυρομαχικά, ναι. Νομίζω εκεί φάνηκαν τα περιθώρια λόγου που μπορεί να έχει Visceral. Είτε στα παιχνίδια της, είτε στο τι κάνει με την EA. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, παιδιά, γιατί είναι άπειρα τα παιχνίδια που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Καλά, εντάξει, τώρα θα μιλήσουμε και για τα προφανή και για Dark Souls και για Mass Effect και τα λοιπά, εντάξει. Αλλά δεν θέλω να ρίχνω συνέχεια εγώ, να μας πει και ο Γιάννης και ο Οδυσσέας ό,τι θέλουν, ό,τι παιχνίδια τους έρχονται στο μυαλό. Ναι, ως γνωστόν, εγώ δεν παίζω open world παιχνίδια ή sandbox παιχνίδια. Ωρε φίλε, δικός μου είσαι εσύ. Πού είσαι τόσο καιρό? Για πες. Αλλά οφείλω να σου ομολογήσω ότι με το Red Dead Redemption έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Εδώ θα μιλήσουμε το Σάββατο. Τι πλάκα της ζωής μου. Απίστευτο παιχνίδι σε όλα, στα πάντα, την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι που παίζαν τίτλο τέλος. Και σε ιστορία και σε δομή και εντάξει. Απλά να γουστάρεις έτσι λίγο καουμπόικη φάση και σε πάει αλλού το παιχνίδι, δεν έχει ξανά βγει δύο πράγμα. Όχι. Πιστεύω είναι ο καλύτερος τίτλος της Rockstar. Να σου πω και εγώ που σου λέω, που δεν παίζω δηλαδή τα GTA San Andreas και κάτι τέτοια που έπαιζα. Έχω παίξει και κάτι Warriors και κάτι τέτοια από τη Rockstar. Οκ, okay, όλα ωραία παιχνίδια, απλά αυτό είναι ένα κλικ παραπάνω τα πάντα. Για μένα πάντα. Έτσι. Και δεν έχω παίξει GTA 5. Που δεν 500. Είμαι και fan. Δεν είμαι fan γενικά, απλά ακούω ότι έχει ωραίο story και το έχω στο πρόγραμμα να βγει στο PC. Όχι, δεν έχει καλό story, καλούς διαλόγους έχει και καλά αυτό, αυτό. Εντάξει, το Red Dead Redemption ήταν ένα όριο, μια φαντασίωση τελείως. Από την αρχή που ξεκίνησε μέχρι το τέλος το, ας πούμε. Δηλαδή, τίποτα, και μόνο το σκηνικό που σε καβάλω στα λόγω για πας στην Άγρια Δύση, ας πούμε, και δεν θες τίποτα. Κλείνει. Μόνο το σκηνικό που περνά στο Μεξικό για πρώτη φορά και μπαίνει και το κομμάτι εκείνο το κορυφαίο. Καλά, και το soundtrack ήταν απίστευτο. Ναι, εγώ για το soundtrack διαφωνώ. Το soundtrack δεν θα το έλεγα. Το soundtrack περίμενα ναι, το soundtrack ήταν τρομερά ουδέτερο. Πλάς εκείνο το σημείο του. Πέρα, ναι, έχει κάποια κομμάτια συγκεκριμένα, αλλά σαν soundtrack είναι περισσότερο ambient παρά soundtrack. Ναι, ναι, περίμενα ναι, καλύτερο από τη Rockstar. Περίμενα δηλαδή λίγο πιο πλούσιο πράγμα. Οκ, okay, πάλι σε Morricone καταστάσεις θα πήγαινες, αλλά μπορούσε να κάνεις, ρε παιδί μου, μια αντιγραφούλα Morricone να δώσεις ένα κλίμα. Πέρα από κομμάτια ή στο Undead Nightmare που έχει, να, πώς τα λένε αυτά ρε Οδυσσέα, έτσι, garage έτσι κατάσταση, zombie garage κατάσταση, πώς να το πούμε, κάπως έτσι είναι το soundtrack, πάνκο garage κατάσταση. Ναι. Λοιπόν, ναι, ναι, στο Undead Nightmare. Α, στυλ Ταραντίνο ας πούμε και έτσι. Ναι, 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 τέτοια φάση ρε παιδί μου είναι, εκεί πέρα. Ακόμα και αυτό ήταν καλύτερο από του βασικού παιχνιδιού. Αλλά στηριζόταν περισσότερο σε κομμάτια. Δηλαδή το soundtrack, ιδίως όσον αφορά τις ουδέτερες σκηνές, την περιήγηση στο χάρτη και όλα αυτά, είναι τελείως ουδέτερο. Αν χτυπούσαμε και εκεί πέρα, μιλούσαμε για κάτι το οποίο εντάξει, η Rockstar μετά έπρεπε να βάλει ένα σπίρτο και να κάψει τα γραφεία της, να μην ξαναβγάλει παιχνίδι δηλαδή. Μετά από αυτό. Και το Οδυσσέα το Undead Nightmare το έχει παίξει. Το Undead Nightmare δεν το έχω παίξει, όχι. Φίλε, χάνεις μαζί με το Grand Theft Auto 5 μία από τις σπουδαιότερες κοινωνικές πολιτικές αλληγορίες που έχεις δει ποτέ σε gaming. Α, τώρα άμα το διαφημίσεις έτσι, εντάξει. Πώς το εννοείς, για ποιο πράγμα, δεν ξέρω, εγώ δεν το συμπάθησα. Το έπαιξα κάνα δύο ώρα και δεν... Φίλε, έχει... Τύπο, αξίζει μόνο και μόνο για να δεις το πόσο σκοπτική είναι η Rockstar και πόσο κριτική σε ό,τι αφορά το αμερικανικό κατασκεύασμα. Φίλε, σου λέω τώρα, αρκεί να σου πω ότι οι πρώτοι διάλογοι που ακούς με το που έχει σκάσει το zombie infestation, ρε παιδί μου, στο Black, πώς το λέγαμε την πόλη, Blackwater. Blackwater. Mm-hmm. Λοιπόν, πηγαίνει ο Μάρν στον δρόμο και ακούει μια ομίγυρη, ρε παιδί μου, που έχει μαζευτεί και λέει τι είναι αυτό που μας βρήκε, και φωνάζουν περισσότεροι από εκεί μέσα οι Εβραίοι φταίνουν. Δηλαδή
Έτσι πάει όλο το παιχνίδι από εκεί και πέρα. Okay. Λοιπόν, αριστούργημα από αυτή την άποψη. Εντάξει, από το άλλο είναι. Εντάξει, είναι Undead Nightmare. Ναι. Πάντως ελπίζω σιγά σιγά να αρχίσουν να ανακοινώνουν κάποιο πνευματικό διάδοχο, κάτι εν πάση περιπτώσει στην άγρια Δύση. Ναι. Περιμένω πώς και πώς να δω κάτι ακόμα σε αυτόν τον κόσμο. Πάντως, αν κάποιος δεν έχει παίξει ποτέ ή δεν γουστάρει τα sandbox, τα παιχνίδια. Εγώ, ας πούμε. Ναι. Δεν έχει ποτέ. Και θέλει να παίξει ένα, εγώ θα του πρότεινα το Red Dead. Εύκολα. Ούτε GTA, ούτε Batman, ούτε Assassin's Creed. Επίσης, κορυφαίο shooting κομμάτι, έτσι. Αυτό πόσο το ευχαριστήθηκα και πόσο καλά το κάνανε, αντί με την αίσθηση του Western. Καταπληκτικό. Στα animation, ειδικά των εχθρών, όταν τους πετυχαίνεις και τα λοιπά, κάνανε μοναδική δουλειά. Πραγματικά μοναδική δουλειά. Δεν έχω ξανά δει εγώ κάτι τέτοιο σε άλλο παιχνίδι. Είτε first person, είτε third person. Εν τω μεταξύ ήταν γελίο γιατί λίγο καιρό πριν είχαμε βγάλει το GTA το 4, το οποίο από την άποψη του shooting ήταν κατατονικό σχεδόν. Γενικά όλα τα Grand Theft Auto ψηλό έχουν θέμα με το shooting. Όχι, το τελευταίο είναι πάρα πολύ καλό, ρε. Στο 5 το βελτιώσαμε. Στο 5 είναι πολύ βελτιώσαμε, αλλά... Είναι σχεδόν third person shooter στο τελευταίο. Σχεδόν. Ναι, σχεδόν. Το driving, ιδίως στο Red Dead, Alex, το βελτίωσαν απίστευτα. Ιδίως με τις αμαξίδες εκεί πέρα. Μην αρχίσουμε να λέμε γι' αυτά. Λοιπόν, μία παρένθεση. Άγιε, την καλύτερη δουλειά έκανες, φίλε. Ο Άγιε, ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει. Ξεκίνησε τον Battlestar Galactica. Έτσι, ρε Άγιε. Αυτό... Τη σειρά. Τη σειρά, ναι. Πού να το τελειώσει. Πού να φτάσει το τέλος. Ποιο ο Κώστας, ο δικό σου γείτονα. Έγραφε στο φόρουμ ότι τελείωσε. Και εγώ τι θα κάνω, παιδιά, και πώς θα ξαναδώ τηλεόραση και τέτοια πράγματα έγραφε. Γιάννη, για πάρτε σκυτάλι. Πάρτε σκυτάλι. Εγώ θα πω τον Deus Ex Human Revolution. Ω, μαζί σου. Ήταν. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να δικό άλλα παιχνίδια, αλλά εγώ πρώτη φορά είχα την αίσθηση ότι το παιχνίδι μου δίνει τόσο. Μεγάλη ελευθερία να ολοκληρώσω μια αποστολή. Δηλαδή, ήθελες να το παίξεις Rambo, έμπαινες all guns blazing, έτσι. Ήθελες stealth, μπορούσες να τη βγάλεις στην πίστα stealth. Ήθελες να το παίξεις πιο hackers, υπήρχε και αυτή η επιλογή. Όπως επίσης και αυτά που σου έβαζε να σκεφτείς το παιχνίδι, ότι μπορούν, ας πούμε, ό,τι βλέπεις, ότι μπορούν να συμβούν στο άμεσο μέλλον, στην πραγματικότητα. Από μια ιστορία έτσι που μου άρεσε πάρα πολύ εμένα προσωπικά, όπως πιστεύω και πολλούς. Και το θεωρώ και άξιο διάδοχο των προηγούμενων παιχνιδιών. Prequel μάλλον, αλλά... Ναι, το πιο σωστό, αν μπορείς να το χαρακτηρίζεις κάπως. Pre-sequel είναι ένα, είναι το Borderlands. Είναι το Borderlands, για το οποίο θα πω εγώ τώρα, το οποίο είσαι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια αυτής της γενιάς. Ασόβαρο, καμία σχέση με πολλά άλλα παιχνίδια που έχουμε σχολιάσει μέχρι στιγμής. Δεν παίρνει ποτέ τον εαυτό του σοβαρά. Κλεμμένες ιδέες, ουσιαστικά είναι ένα Diablo first person shooter. Να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Ναι. Loot and shoot. Αλλά αυτό που καταφέρανε τα παλικάρια στη Gearbox, έκανε, εκτός ότι έκανε μεγάλη ζημιά στο Rage. Στον αγαπητό το Carmack εκεί πέρα. Στον Carmack και στην παρέα του. Νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα, η τρέλα, το ύφος Mad Max, το co-op που είναι συγκλονιστικό και 0-1-0-1-0-1 ακριβώς αυτό, το art direction, η επιλογή τους, πολύ, πολύ μεγάλο ρίσκο ήταν το ότι, παιδιά, αν δείτε trailers του Borderlands τα παλιά, ήταν ένα κανονικό πολυγονικό, να το πούμε έτσι, κλασικό, οικαστικό ενός καφέ. FPS. Έλα. Καφέ. Ναι, καφέ, ναι. Η επιλογή τους ήταν μεγάλο ρίσκο να το κάνουν έτσι κάπως καρτουνίστικο. Τους βγήκε.
απολαυστικό, μεγάλη διάρκεια και το 1 και το 2. Το 2 εντάξει ήταν φτιαγμένο ακόμα περισσότερο για co-op, μόνο σου δύσκολα τα βγάζεις πέρα. Τεράστια η σημασία του, τεράστια. Ακόμα και το Destiny που θα έρθει σε λίγο καιρό έχει βαθύτατες επιρροές από το Borderlands, και στο εικαστικό του και στο gameplay του, τα νομεράκια που σκάνε όταν χτυπάς τον αντίπαλο, η αίσθηση των όπλων. Καλά, το καταπληκτικό ήταν ότι δεν έβρισκες ποτέ δεύτερο ίδιο όπλο, έτσι. Το generation που έκανε στα όπλα ήταν Diablo, φανταστικό. Τι να πω, παιδιά, από τις περιπτώσεις που δεν πρέπει να χάσετε, που δεν πρέπει να χάσετε. Σας είπα, κρατήστε σημειώσεις για όσα τυχόν και δεν έχετε προσθέσει στη συλλογή σας. Και τώρα όλα αυτά που λέμε, παιδιά, τα βρίσκετε και 2 και 3 και 5 και 8 και 10 ευρώ, έτσι, μεταχειρισμένα. Ναι, οπότε, τιμές λιώμαν. Ναι, όλα αυτά τα παιχνίδια που λέμε, και το Dead Space και το Deus Ex και το Lost Odyssey και το Borderlands και το Red Dead και το τι έχουν να σας προσφέρουν δεν περιγράφεται εύκολα. Κάτι διάβασα παραπάνω, μου ξέφυγε τώρα, ήθελα να το... Α, ναι, Πατάκας 2 μιλάει για Portal 1 και 2. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά, ειδικά το Orange Box που έχει μέσα το... Καλά, το Orange Box έχει βασικά Last Gen και μετά έχει... Ναι, okay, το episode 2 το λες και της γενιάς. Αλλά το... Ναι, το 2, εντάξει. Ναι, το 2 είναι... Ναι, και εγώ θα το έλεγα ότι είναι ένα συνοθήλευμα, δεν είναι καθαρά σε μια γενιά. Σαφώς. Παρ' όλα αυτά δεν πάβει να είναι το καλύτερο value for money πακέτο έτσι που κυκλοφόρησε. Όντως, όντως, και το Portal 2, παιδιά, είναι από τις περιπτώσεις παιχνιδιών που με έκαναν να σκέφτομαι πάρα πολύ παίζοντας. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχω και κανένα μαθηματικό μυαλό, το αντίθετο θα έλεγα. Όχι το αντίθετο, στην άλλη άκρη τελείως. Εντελώς στην άλλη άκρη. Αλλά το πόσο σε βάζει με έναν υπέροχο τρόπο, σε αυτόν τον τρόπο σκέψης που θέλουν οι developers να σε φέρουν από ένα σημείο και μετά, και αρχίσεις και αντιλαμβάνεσαι το χώρο διαφορετικά και αρχίσεις και βρίσκεις λύσεις εκεί που δεν το περίμενες. Είναι φοβερό έτσι, το πόσο με έκανε να σκέφτομαι και να βρίσκω μετά πράγματα και να πω αυτό πρέπει να γίνει έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Τι λέει ο Πατάκας, πιο κεφαλικό και πρακτικό παιχνίδι πεθαίνεις, λέει. Θα μπορούσε να είναι τεστ ευφυΐας. Αυτό είναι ουσιαστικά. Τεστ ευφυΐας είναι. Το πρώτο πιο πολύ από το δεύτερο όμως, νομίζω. Το πρώτο. Ναι, έτσι έχω την εντύπωση. Για γρίφους και για τους γρίφους. Εντάξει, ίσως επειδή το 2 ήταν πιο μεγάλο και είχε πιο πολύ πράγμα. Έτσι. Ίσως, ναι. Άλλη μεγάλη αξία του πρώτου από το 2 ήταν ότι είχε μία από τις καλύτερες δουλειές που έχουν γίνει ποτέ σε φωνή, έτσι. Αυτός που έδινε δηλαδή τη φωνή του Whitley, πώς τον λέγανε, αυτόν που σε ακολουθούσε. Ένα κουτάκι που ήταν. Ναι. Καλά, και περιττώ να πούμε και την GLaDOS, έτσι. Και απίστευτο χιούμορ διάλογη μέσα. Και η GLaDOS, καταπληκτική. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στο προκείμενο εδώ πέρα στο... Στα βασικά. Να πάμε και στο... Λοιπόν... Πραγματικά, λοιπόν, δηλαδή, παίρνοντας... η αγάπη που έχουμε για αυτό το παιχνίδι εδώ πέρα, όλοι ας πούμε, είναι για φοβερό πράγμα. Για ποιο λέμε άραγε. Λοιπόν, ακούστε. Θα το πούμε, δεν βάζεις κανένα κομμάτι. Να βάλω κανένα κομμάτι. Και ναι, από το προκείμενο. Από το προκείμενο. Ναι. Από το επικείμενο, μάλλον. Από το επικείμενο. Ό,τι θέλεις. Έχω μουσική από πολλά παιχνίδια που συζητάμε. Έχω από Bioshock, έχω από. Τι έχουμε εδώ. Lost Odyssey, God of War. Αλλά θα πάμε από το επικείμενο. Αν μου επιτρέψετε να βρω. Μισό λεπτό. Τι να βάλω. Καλά, θα βάλω το. Όχι. Για το Witcher λέμε βέβαια, έτσι. Όχι. Άσε μας ρε Οδυσσέα, και Witcher. Τρολ. Λοιπόν, μισό λεπτό. Πάμε σε ένα κομμάτι για να προετοιμάσουμε και το έδαφος. Για το πιο... Δεν μ' αφήνουν, Μιχάλη, δεν μ' αφήνουν. Ραφιναρισμένο. Θα πούμε και για... Ρε παιδιά, το Last of Us είναι... Εντάξει, είναι πια πιο πρόσφατο. Θα μιλήσω... Όχι, ο Μιχάλης λέει να μ' αφήσετε να μιλήσω για Transformers, αλλά δεν. Α, ναι. Λοιπόν, το ραφινάρισμα
των καλύτερων sci-fi space opera στοιχείων των τελευταίων χρόνων. Λέγεται Mass Effect. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και γυρίζουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Είμαστε σε αναδιάρθρωση, σε αναδιάταξη και πάλι. Κάτι ψάχνει ο Καλύφας. Ο Οδυσσέας πήγε για νερό, ξαναγύρισε. Back, ναι. Εδώ είμαστε back. Ξαπόσασε κιόλας, κάνει ένα τσιγάρο. Ο Γιάννης τι κάνει, Γιάννη τι κάνεις? Τίποτα, εδώ έτοιμος. Εδώ. Και Νικόλα, εσύ? Και εγώ το ίδιο. Αναμένω τον επόμενο τίτλο. Εσύ δεν έπαιξες το Mass Effect 3 ποτέ, έτσι? Ναι, όχι ακόμα δυστυχώς. Τι εννοείς ρε φίλε, για εξήγησέ μας λίγο. Τι εννοώ? Ότι ναι, εξήγησέ μας το όλο φαινόμενο, το όλο σκηνικό, ναι. Για κάποιον να προσδιορίσει το λόγο γίνανε corrupted τα save στο, του Mass Effect του 2 και το 1. Να το ξαναπέζεις από την αρχή, τι καλύτερος λόγος. Κάποια στιγμή θα το κάνω αυτό. Αλλά πια έπιασα άλλα παιχνίδια στα χέρια μου. Και προσπαθώ να βρω. Να, τώρα παραδείγματος χάρη θα μου έρθει το Dark Souls 2. Οπότε δεν έχω βρει ακόμα χρόνια. Βρήκες τώρα, τώρα παιχνίδι για να κάνεις, πες το, για να έχεις δικαιολογία που δεν ασχολείσαι με το Mass Effect 3, φίλε. Περίμενες από μετά από 4 χρόνια για να μας πεις δικαιολογία. Είναι καλή όμως, έτσι. Καλή, αλλά μετά από 4 χρόνια, ρε φίλε. Για πες ρε Γιάννη, για ποιο, ποια η άποψή σου γενικά για Mass Effect γενικώς. Εντάξει, τώρα όχι με τις κανονικούρες που λέμε εμείς, ντε και καλά το καλύτερο παιχνίδι της γενιάς. Και γενικά, ρε παιδί μου, τι σου κάτσε από το παιχνίδι? Κοίτα, πόσο έχει κάτσε? Όταν είχε πρώτο παρουσιαστεί το 2007, είχε κυκλοφορήσει το πρώτο, αν δεν κάνω λάθος. 6? 7. Ναι, γιατί εγώ το έπαιξα και στο PC. 7, οπότε εσύ το έπαιξες 6 μήνες μετά. Άνοιξη του 8. Καλοκαίρι, ναι. Ναι, κάπου εκεί. Εκεί. Ναι. Βλέποντας τα τρέιλερ και ξέροντας και την BioWare, περίμενες κάτι καλό, ρε παιδί μου. Έτσι. Παίζοντας όμως το πρώτο, σου ήταν στην ουσία σαν να έβλεπα ένα παιδικό όνειρο να γίνεται πραγματικότητα, γιατί αν ιδίως αγαπάς το sci-fi, έτσι, σαν κατηγορία τίτλων, έχεις δει, ας πούμε, και κάποιες σειρές ή σου αρέσουν τα Star Wars, τα Star Trek κτλ, βλέπεις ότι αυτό το πράγμα είναι ένα space opera, έτσι όπως το ονειρεύονται πάρα πολύ, πάρα πολλοί κόσμος. Space opera, έτσι. Ναι. Τώρα, πιο ειδικά για τα παιχνίδια, μπορώ να πω ότι αυτό που ήταν πιο RPG ήταν το πρώτο, έτσι, αναφεσβήτητα, από τα τρία. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι το 2 είναι το καλύτερο της σειράς, δεν ξέρω αν συμφωνούμε σε αυτό, γιατί εκεί πέρα γιγαντώθηκε το franchise με όλες τις επιλογές και τα... τα έκανε σχεδόν όλα καλύτερα, έτσι, για να μην τα πάρουμε ένα-ένα τώρα. Απλά το 3 λίγο με ξένησε στο ότι πήγε σε ένα πιο action κομμάτι. Αλλά συνολικά σαν τριλογία, άμα τη δει κάποιος, πιστεύω ότι ήταν από τα παιχνίδια που άφησαν το στίγμα τους στη γενιά, και αυτό θα το δούμε και στην επόμενη, θέλω να πιστεύω. Γιατί περιμένουμε και ένα 4, έτσι. Ναι, το οποίο μόνο concept ξέρουμε, έτσι, από αυτά που είδαμε. Ναι, αλλά στην we trust. Ναι, θέλω να πω ότι απλά βγήκαν να μας πούνε ότι εξετάζουν νέους κόσμους, εξετάζουν... Κάτσε να ρωτήσω και τον Οδυσσέα και τον Νίκο. Το αντιμετωπίζετε σαν τρία διαφορετικά παιχνίδια? Σαν, έπαιξα το Mass Effect 1, πάμε στο Mass Effect 2, πάμε στο Mass Effect 3. Για μένα ένα πράγμα είναι όλο ένα σύμπαν. Αυτό δεν το τελείωσες, μωρέ, τώρα. Αμέσως εσύ. Για το 1 και το 2, λέω. Για το 1 και το 2. Οπότε τα 2 τρίτα του πράγματος. Ακριβώς. Χωρίς ουρά. Ο Γάιδαρος χωρίς ουρά. Ο Καλύφας κάνει ασκήσεις
πες το, πώς τους λέμε, αναπνοής. Όχι, ασκείς αναπνοής, κάνει, αρχίζει, ναι, και δεν θα πει τίποτα στο τέλος, να το ξέρετε. Εγώ το βλέπω ένα παιχνίδι, γι' αυτό σας το λέω. Δεν κάθομαι τώρα μετά από τόσα χρόνια να πω το ένα ήταν έτσι, το δύο ήταν έτσι, το τρία ήταν έτσι. Ένα παιχνίδι είναι κατά την γνώμη. Ένα παιχνίδι, ένα σύνολο, ένα πράγμα. Διαφοροποιείται λίγο στους μηχανισμούς του gameplay. Κυρίως λόγω, εγώ πιστεύω, της απήχησης που έχει στο κοινό. Παρ' όλα αυτά, ρε παιδιά, συνεχίζω να επιμένω ότι αν το βάλεις στο δύσκολο επίπεδο, στο πολύ δύσκολο επίπεδο, Nightmare, αν θυμάμαι καλά, τα λέμε, νομίζω ότι η έννοια του third person, του απλού third person shooter, νομίζω ότι δεν υφίσταται. Insanity, συγγνώμη, Nightmare είναι τα Dragon Age. Insanity, παιδιά, ναι. Nightmare, είπαμε, είναι Dragon Age, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υφίσταται. Οπότε, αν το 3 το πούμε ότι είναι πιο action λόγω της ταχύτητας, κατά κύριο λόγο, έτσι δεν είναι, ρε Γιάννη? Εντάξει, λογικό είναι κιόλας, γιατί κορυφώνεται και η ιστορία, έτσι. Δεν θα μπορούσε, δηλαδή. Σε Insanity, ρε φίλε, δεν σώζεσαι με shooting στο 3. Όχι, όχι. Δεν σώζεσαι, πραγματικά δεν σώζεσαι. Όπως και στο 2 δεν σώζεσαι, όπως και στο 1 δεν σώζεσαι. Για μένα αυτό είναι και από τα θετικά του παιχνιδιού. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να το παίξει τελείως action από το ένα ακόμα, προσπερνώντας όλους τους διαλόγους κτλ. Χάνοντας όμως και το zoom, ας πούμε, έτσι, τον πυρήνα του παιχνιδιού. Αλλά μπορεί να το παίξει κάποιος και τελείως σκληροπυρηνικά, σαν RPG. Να σας ρωτήσω το άλλο. Αυτό το ότι επέλεξαν μετά το πρώτο να ουσιαστικά να κόψουν την ελεύθερη εξερεύνηση. Αν μπορούμε να πούμε ότι στο πρώτο τα ταξίδια με το Μάκο ήταν ελεύθερη εξερεύνηση. Ήταν σωστή, θεωρείται, επιλογή γενικώς για το franchise ή όχι? Την εξερεύνηση με το Μάκο γενικά, δηλαδή. Ναι, ρε παιδί μου, ότι ουσιαστικά σου κόψαν τον ανοιχτό κόσμο, σου είπανε ότι OK, έχουμε αυτόν τον μεγάλο κόσμο, αλλά καλό μεγάλα αυτά τα σημεία που θα κάνεις. Το καλύτερο θα ήταν να κάνουν να το εμπλουτίσουν αυτό, γιατί είχε προοπτικές, αλλά να το κάναν πάλι όπως ήταν στο πρώτο, όχι. Προτιμώ που λείπει. Προτιμώ που είχε απλά την εξερεύνηση των πλανητών έτσι. Ναι. Πολύ ξέρει εξερεύνηση. Και δεν θυμάμαι να είχε και κάνα ιδιαίτερο τοπίο. Από ένα σημείο και μετά κούραζε. Ναι. Και τώρα να κατέβεις έναν πλανήτη, να τρέχεις δεξιά-αριστερά με το Μάκο για να βρεις ένα αντικείμενο, τι ήταν να βρεις, δεν είχε και πολύ τη χαρά της εξερεύνησης. Που δεν θυμάμαι να έβρισες κάτι ιδιαίτερο καμιά φορά. Ναι. Και εγώ σε ίδιο μου κοσκήματος. Έχανε το νόημά τους, δηλαδή, σαν επίσκεψη σε πλανήτες διαφορετικούς που ήθελα να περάσουν. Εντάξει, και πέρα όμως από το 3, που ούτως ή άλλως, εντάξει, λόγω της ιστορίας του, ρε παιδί μου, είναι κάτι που πρέπει να κλιμακωθεί πολύ γρήγορα, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Καλή θα ψάχνει τα σερτάρια του. Εγώ, ναι. Ή εσύ? Ξέρω. Εγώ ακούγομαι. Λοιπόν, θα μπορούσε να υπάρχει και ένα κομμάτι γενικώς μίας αλφα εξερευνησούλας, πέρα από το να ξέρεις ότι θα πας εκεί και θα έχει αποστολή. Έτσι, οπότε να περιμένουμε, ας πούμε, στο καινούργιο Mass Effect, λόγω Frostbite, λόγω καινούργιο Dragon Age που είναι open world, κάτι ανάλογο, ας πούμε. Αυτό θα έλεγα, γιατί αυτή την δομή είχε και το Dragon Age, ρε φίλε. Δεν θα αντάσπαγε κάτι. Και στο Mass Effect και στο Dragon Age, αυτό που έκανες ήταν να μαζεύεις τις φυλές, τον κόσμο κτλ. Εναντίον ενός κοινού κακού, έτσι, να έκανες και στο Dragon Age Origins. Σωστά, σωστά. Γι' αυτό είχε και λίγο προκαθορισμένη, τέτοια με ελάχιστη έως μηδαμινή περιήγηση στον ανοιχτό κόσμο. Και αν θυμάσαι τι είχε στο Dragon Age, κάποιες random μάχες από την πορεία από τη μία περιοχή στην άλλη, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν το είχε γενικά αυτό το ανοιχτό, ας πούμε, δεν το είχε Bauer. Μα δεν το είχε γενικά η Bauer. Έχεις δίκιο, έχεις πολύ δίκιο. Και τα Knights έτσι ήτανε. Δεν είχε να πεις ψάξιμο, βγαίνω στο αχανές τέτοιο και αρχίζω και ψάχνω. Συγκεκριμένος πλάνης είχε. Περιορισμένα. Αλλά συμφωνώ πολύ με την άποψη ότι, ξέρεις, ήταν καλό να πηγαίνεις αυτούς τους πλανήτες, αυτούς τους εξερευνείς με τον Μάκο. Απλά ήταν λίγο καινή περιεχομένου, ξέρω εγώ πώς να τους πω. Ναι. Προτιμούσα στο 2 ότι σε αυτοτελεί αυτές τις αποστολές, ας πούμε, που κατέβαινες κάτω και απλά σου παρουσιάζει ένα τελείως διαφορετικό κόνσεπτ σαν τοπίο.
Αυτό μου είχε φανεί απλά λίγο απότομο στο 2. Ήταν λίγο απότομο, ναι. Εκείνο ήταν. Δηλαδή ότι τέλειωνε η αποστολή και σου βγάζε τα αποτελέσματα με τον Elusive Man απέναντι. Ήταν λίγο μια αποτίμηση της αποστολής, δεν μου είχε κάνει μια κακή αίσθηση. Όχι, αυτό το απότομο, ρε παιδί μου, που κατέβαινε στον πλανήτη, τα σφάζες όλα, ξανανέβαινες. Αυτό έτσι λίγο κάπως μου είχε φανεί. Πάντως περίεργο δεν είναι κάθε φορά πως φαίνονται οι αλλαγές σε τέτοιες σειρές που τις γουστάρεις, που πας στο επόμενο και λες, όπ, εδώ τι πήραξαν, τι κάνανε. Ναι. Έτσι είχα πάθει και στο Dragon Age, εγώ δεν ξέρω. Και στο Witcher το πάθα αυτό. Καλά, τώρα ναι. Δεν είχε πολύ μεγάλες αλλαγές, ρε Οδυσσέα, από το πρώτο στο δεύτερο, το Witcher. Κοίτα, εγώ είμαι από τους παίχτες που του αρέσαν το Dragon Age το 2. Έτσι. Δηλαδή το απόλαυσα από την αρχή μέχρι το τέλος. Γενικότερα μου άρεσε το ανάλογο. Το δηλαδή. Μου άρεσε, ναι, δεν με χάλασε ιδιαίτερα. Εντάξει, ξέρω έχει τα προβλήματά του στη μάχη. Ναι, okay, οι εχθροί σκάγανε από τις ταράτσες, ας πούμε. Και κάτι τέτοια σκηνικά. Αλλά γενικότερα σαν παιχνίδι. Ό,τι να είναι. Άδειαζε ο δρόμος, έλεγε τελείωσε η μάχη. Τι σκάγανε, δεν ήταν ακόμα engaged και ξανά σκάγανε. Ναι, πηδούσαν από παντού. Και έλεγε, ρε παιδιά, δεν τελείωσε. Ναι. Εντάξει, δεν είχε καλή μάχη. Είχε πολύ καλή μάχη. Και η μάχη, εντάξει, και το story ήταν λίγο, δεν ήταν το επικούρα, ας πούμε, Lord of the Rings φάση του πρώτου, okay, αλλά καλούλη ήταν, δεν ήταν άσχημο. Εμένα μου άρεσε, δηλαδή το έπαιξα ευχάριστα, δεν το έπαιξα δυσάρεστα καθόλου και μάλιστα πήρα και τα DLC στο συγκεκριμένο. Τα DLC, όχι το Assassin, το άλλο, το Legacy, ήταν πολύ καλό. Κάνα καλή δουλίτσα, κάνα καλή δουλίτσα. Το Legacy ήταν πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Τώρα, όσον αφορά τα Witcher, εμένα μου άρεσε το πρώτο παρά το δεύτερο, έτσι. Το πρώτο μου άρεσε περισσότερο πρώτο, γιατί ήταν η εισαγωγή στο σύμπαν βασικά. Μα καλύτερο είναι το πρώτο από το δεύτερο. Δεν ξέρω. Το δεύτερο βασικά το έχω παίξει μόνο μια φορά με τον Ροχ. Θέλω να το παίξω και με τον άλλο και το ρατσιστή του λοιπόν. Να δω πώς το πάει την ιστορία. Τον Μπάτσο. Στο πούμε, ναι. Τι θες ρε. Τι λέτε για το Mass Effect λέτε τόση ώρα. Όχι, να πήγαμε. Το μπουρδουκλώσαμε. Πήγαμε Witcher, πας και σε προβοκάρουμε. Είπατε για το Mass Effect, εντάξει. Όχι. Είπατε, τελειώσαμε. Τακτικά του λέγαμε τόση ώρα. Δεν είπαμε, το βασικό όμως είναι ότι δεν είπαμε ότι πρόκειται για το καλύτερο παιχνίδι της γενιάς. Ακόμα και από τα Dark Souls. Για την καλύτερη εμπειρία που μπορεί να δώσει η προηγούμενη γενιά. Και μία από τις καλύτερες εμπειρίες. Είπαμε ότι δεν είναι καν στο top 10. Λοιπόν, εσύ είσαι στα 2-3 ακόμα. Περίμενε. Κλείνουμε τώρα. Τελειώνουμε. Καλό βράδυ, παιδιά. Θα πούμε το Σεπτέμβριο πάλι, θα κόφουμε τις εκπομπές. Λοιπόν, επειδή άκουσα για κάποια προβλήματα που λέγατε έτσι τόση ώρα από τα ακουστικά, λίγο σας άκουγα κάτι για το Mako, για την επανάληψη, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι. Φάνηκε ότι δεν ήταν μελετημένο αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, ρε. Κατέβαινες, μάζευες δύο βράχια. Ακριβώς. Ναι. Έμπαινες σε ένα dungeon το οποίο ήταν παντού ίδιο. Copy paste, ναι. Ναι. Αν θες να ψάξεις στο Mass Effect να βρεις προβλήματα, θα βρεις πάρα πολλά. Νομίζω θα βρεις πολύ περισσότερα από... και στο 2 και στο 3. Ναι, ναι, ναι. Από άλλα πάρα, παιχνίδια... Πάρα πολλά. Καλά παιχνίδια, τα καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς. Αλλά νομίζω ότι το ζητούμενο σε αυτή τη σειρά δεν είναι αυτό. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Μπορώ να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Μόνο Dark Souls δεν έχει προβλήματα, το πρώτο. Ναι. Νομίζω ότι είναι τόσο ταξίδι η τριλογία αυτή. Αυτό αξίζει. Ναι, αυτό ο ταξίδι που μπορείς να το συγχωρήσεις και το ότι προσπάθησαν να το κάνουν πιο action και ότι το πρώτο είχε τρελά προβλήματα όταν είχε πρωτοβγεί, bugs κλπ. Και το shooting δεν δούλευε σωστά. Έτσι δεν είναι? Είναι ένα τέτοιο ταξίδι που δεν τολμούν πάρα πολύ. Βασικά να πω το άλλο, ότι εκτός από Star Wars, space opera δεν επιχειρούν πολύ να κάνουν. Και όσοι έχουν κάνει, σε video games εννοώ, έτσι. Και όσοι επιχειρούν να κάνουν, σπανίως τους βγαίνει. Δηλαδή, δεν ξέρω. Σε video games βασικά, ναι. Παίζει να μην υπάρχει space opera. Παίζει και να μην υπάρχει. Εντάξει, είναι κάτι Dark Star One, κάτι τέτοια, ας πούμε. Ποιο λες, Γιάννη? Το Wing Commander, άμα θες. Ναι, Wing Commander. Space Opera είναι αυτά, ναι. Αλλά εντάξει, με το χαλαρό του πράγματος και Freelancer. Freelancer, Star Lancer, Dark Star One. Ναι. Έχουν γίνει Privateer, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες. Και τα Strategy. Αλλά και το Star Ocean που λέω σαν Shadow. Είναι JRPG, αλλά είναι Space Opera.
περισσότερα. Βεβαίως, ναι, ναι. Ακριβώς αυτό. Εγώ είμαι άσχετος γιατί μόνο το 4 είχα ξεκινήσει λίγο. Εντάξει, η ιστορία του Mass Effect είναι νομίζω χωρίς να είναι πρωτότυπη. Έτσι, δεν είναι πρωτότυπη. Άμα ο Σάββας έχει διαβάσει πολύ περισσότερα, αλλά αν διαβάσετε sci-fi έτσι, δεκαετίας 60-70, ίσως και παλιότερα, Σάββα. Όχι, το, σαν ναι. Space Opera 50-60, αλλά σαν ιστορία αυτή καθ' αυτή. Καλά, το Xenosaga Space Opera είναι. Ναι, και το Xenosaga. Εκείνο και το τέρας που είχε βγει στο PlayStation 2. Κάτι το Xenosaga, ναι, άστο, είναι περίεργη ιστορία. Ναι, ναι, αλλά είναι Space Opera. Space Opera το λες, ναι. Α, δεν το ξέρω, εγώ για Cyber τέτοιο το είχα. Όχι, όχι, δεν είναι Cyber. Έλα ρε, εγώ νόμιζα Cyber είναι. Κοίτα να δεις. Απλά μπλέκει διάφορα πράγματα. Ωραία, λοιπόν. Όχι Γιώργο, σαν ιστορία... αυτό το μοτίβο γενικά δεν πολύ εμφανίζεται. Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, έτσι. Όχι, σαν κεντρική ιδέα, ρε παιδί μου. Η άγνωστη δύναμη που ανά 50.000 χρόνια εμφανίζεται και αυτό το γενικό το κόνσεπτ, λέω. Άσε το κόνσεπτ των πολλών φυλών. Αυτό είναι η νόρμα στο space opera, εννοείται. Αλλά η άλλη κεντρική ιδέα με την okay, η νόρμα επίσης είναι ότι βρίσκουμε μια τεχνολογία που δεν μπορούμε να την τοποθετήσουμε στον χρόνο, που ναι. Την εκμεταλλευόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό νόρμα είναι. Αλλά γενικά έχει και ωραία πρωτότυπα πράγματα μέσα το Mass Effect. Δηλαδή δεν μάζευε κομμάτια space opera από δεξιά και αριστερά και τάχωσε μέσα σε ένα στο καζάνι της Magic and the Spell. Αυτό θέλω να πω. Οπότε... Το Battlestar Galactica έχει πολλά πράγματα που θυμίζουν Mass Effect, έτσι. Εννοείται, παιδιά. Ναι. Εννοείται. Mm. Εννοείται. Όταν το δείτε, ποιος έχει ανοιχτό τον ήχο του chat, Μαρκό, δεν ξεχνάτε συνήθως αυτά. Όχι, δεν έχω εγώ. Δικό μου. Okay. Έτσι. Λοιπόν, επειδή δεν τελείωσε το 3, επειδή δεν το έπαιξε. Τι είπε αυτό, είπε ότι δεν τελείωσε το 3, το Mass Effect 3. Καλά, μη συγχύζεσαι. Εσύ έβαλες 7 στο wall. Μη συγχύζεσαι. Ποιο είναι το wall? Το Stranger Strath. Το Stranger Strath. Δεν ήταν καλό παιχνίδι. Ναι. Το έχω στο PSV. Μπορώ να του κάνω ένα καινούργιο review, να το παίξω για να του βάλω. Θα πάρει 6, 5. 9, δεν ξέρω τι θέλετε. Ναι, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό το. Πολύ σημαντική τριλογία. Πολύ σημαντική. Τη βρίσκεται πολύ φτηνά. Δεν την χάνετε, παιδιά. Είναι παιχνίδι, όχι τριλογία. Παιχνίδι. Είναι παιχνίδι. Είναι ένα. Είναι μια οντότητα. Είναι ένα πράγμα. Με διαφορετικές εποχές. Ένα πράγμα είναι. Πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε. Ο Άγγελος λέει να κάνω μια ερώτηση. Ποιο είναι το καλό τέλος στο Mass Effect 3, η μεσαία επιλογή? Όλες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλό τέλος. Και το Director's Cut καλό τέλος είναι. Και αυτά που είχε από πριν καλό τέλος είναι. Και η γκρίνια για το τέλος είναι άνευ λόγου και αιτίας. Γιατί γκρίνια στο τέλος μετά από 120 περίπου ώρες gameplay δεν έπρεπε να υπάρχει. Και αν περίμενε κάποιος κανένα ιδανικό τέλος που θα ευχαριστούσε αυτόν, αλλά δεν θα ευχαριστούσε τους υπόλοιπους, πάλι μέσα παίζει. Πάλι μέσα πέφτει. Ναι, υπάρχουν κάποιες λίγο διαφορετική εξέλιξη στο τελευταίο cinematic, αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχει καλό τέλος. Όχι, μια επεξήγηση. Ναι, σωστό, σωστό. Και μια επεξήγηση. Ναι. Εν τω μεταξύ, το αστείο με την όλη υπόθεση ήταν ότι βαρούσαν καμπάνες για το πού θα πάει το πράγμα. Και ότι δεν πρόκειται να κάτσει να σου εξηγήσει ένα-ένα το τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αυτές οι γκρίνιες που συνέβησαν εκείνο τον καιρό βασικά και που οδήγησαν σε ένα από τα θλιβερότερα δυστυχώς πράγματα που έχω δει στη βιομηχανία, μια ολόκληρη BioWare να εξαναγκάζεται σε κόψωρα ψήματα 2 μήνες μετά. Πολύ θλιβερό ήταν εκείνο και το σκηνικό. Μου θυμίζει κάτι κολεγιακές ταινίες, ρε φίλε, κάτι Ισραηλινές γρανίτα πολεμών και τέτοιο, θυμάστε, που τελείωναν ταινίες και έλεγε «Ο Πίγκι μετά από 10 χρόνια έγινε...» Ναι, που τρέχουν στα credits, ναι. Ναι, ρε φίλε, κάνει ρόλο, και ηλίθιες φάτσες και τέτοιο από πίσω, ναι. Ο Τάδε έγινε καθηγητής πυρηνικής φυσικής, ο κάφρος της υπόθεσης, ας πούμε, και κάτι τέτοια. Λοιπόν...
Είχε και... Εντάξει, Τσάκη, το συζητήσαμε και τότε πάρα πολύ. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να θυμηθώ και πού ακριβώς στηριζόταν η γκρινιά. Αλλά εγώ την, η αίσθηση που αποκόμισα μετά από 3 μήνες περίπου λογομαχιών ήταν ότι αυτό που ζητούσε ο κόσμος που γκρίνιαζε ήταν μία επεξήγηση γραμμένη λεξούλα-λεξούλα. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα δυστυχώς επέλεξε η Bioware να λυγίσει και να το δώσει κάποια στιγμή. Ενώ δεν θα έπρεπε. Ενώ δεν θα έπρεπε καθόλου. Αυτό παίχτηκε. Αυτό παίχτηκε. Ναι, αυτό παίχτηκε, ναι. Και βγάλαν τον Director's Cut που εξηγεί λίγο παραπάνω, ξέρεις. Για αυτούς που βαριούνται να βάλουν και λίγο τη φαντασία να δουλέψει. Ναι, αυτό. Λοιπόν, πάμε και για άλλα παιχνίδια, παιδιά, γιατί πήγαμε, κοντέψαμε 12, είμαστε. Και έχουμε αφήσει απ' έξω 1 εκατομμύριο παιχνίδια. Έχουμε αφήσει... Καλά, θα το συνεχίσουμε, ωραία. Καλά, ναι, φυσικά μπορούμε να συνεχίσουμε. Ένα Assassin's Creed θα πάμε. Assassin's Creed δεν μπορούμε να... είναι αδύνατο να μην αναφέρεις Assassin's Creed. The Last of Us, δεν μπορείς να μην το αναφέρεις το The Last of Us. Το Last of Us είναι από τους καλύτερους που έχω παίξει γενικά, όχι μόνο στην περασμένη γενιά. Ναι, το The Last of Us... Η ωριμότητα που έχει στο σενάριο δεν νομίζω να έχω ξαναδεί σε παιχνίδι. Κυρίως σε third person παιχνίδι, έτσι. Κοίταξε, να σου πω κάτι, Νικόλα, πάνω σε αυτό τώρα. Υπερεκτιμημένο, λέει ο BioWare. Πάμε. Παρόλο που παίζουν λίγο στην αρχή-αρχή, σε βουτάει από το γιακά με το συνέστημα. Το κάνει καλά όμως. Δεν... Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν στο κουνάει στα μούτρα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και για κάποια χρόνια μετά, περισσότερο με αυτό το πράγμα που κάνει, που σε άλλα παιχνίδια φθηνό κόλπο, αν με πιάνετε. Δεν ξέρω. Ναι, λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση βασικά εξηγεί το χαρακτήρα του. Ακριβώς. Κάποια χρόνια μετά. Δηλαδή δεν γυρίζει να κλαψουρίζει ότι δεξιά και αριστερά και να λέει ότι έχασε το κορίτσι μου. Έχει τη σημασία του ακριβώς αυτό για τον άνθρωπο. Νικόλα, τι έγινε, παλεύεις με το μικρόφωνο εσύ. Πιτήρι, ωραία. Είναι στον δρόμο, είναι στον δρόμο ο Νικόλας. Στο πρόγραμμα 3 βάλτε, ρε. Είναι στον δρόμο με το μηχανάκι. Μάλιστα βάλτε. Ανταποκριτής. Είναι ανταποκριτής. Έλα, Νικόλα, ναι. Ανταποκριτής και έχουν τρελαθεί τα ανεμιστηράκια για αυτό. Α, οκ. Ανεμιστηράκι ήταν αυτό, γιατί σαν γεννήτρια ακούστηκε. Τι έλεγα, με κόψατε. Για τα ανεμιστηράκια του υπολογιστή σου. Για τα σωστά. Και τα ανεμιστηράκια αυτά που είχε πολύ. Στην αρχή, ναι. Για τύπου... Για τύπου Walking Dead ή άποψη. Για τύπου... Walking Dead παιχνίδια. Ωραίο το παιχνίδι, μεγάλο κακό το παιχνίδι. Ναι, είναι αρπίσεις από τις περιπτώσεις που... Ωραίο το παιχνίδι, πολύ μεγάλο κακό. Πολύ μεγάλο κακό όμως. Δεν είναι μια περίπτωση που μια εταιρεία έκανε κάτι πολύ καλά, της βγήκε πολύ καλά και μετά βγήκαν όλοι να τα αντιγράψουν και είναι γνωστά αποτελέσματα. Πάντως, παιδιά, αυτό που συνέβη με το πρώτο Walking Dead δεν μπορείς να παραβλέψεις ότι ήταν τεράστια επιτυχία, τεράστια έτσι, μετάδοση συναισθημάτων. Ήτανε, δηλαδή, το τέλος του Walking Dead. Τι να σου πω, πρέπει να... Όχι μόνο και μέχρι το τέλος, όλο το... Όλο. Φοβερούς διαλόγους, φοβερούς χαρακτήρες... Φοβερή κάθε... γραφή, ατμόσφαιρα... Α, ακριβώς. Ξεφτύλισε την τηλεοπτική σειρά, έτσι, ξεφτύλισε. Ό,τι δεν συμβαίνει στην τηλεοπτική σειρά. Ναι, ξεφτύλισε την τηλεοπτική σειρά, ας πούμε, πολύ απλά. Και αυτές τις ευδέσεις που είχε ακόμα για επιλογές, εντάξει, γιατί οι αρκετές επιλογές ήταν... Απλά υπήρχαν. Μαθηκά μόνο επιλογές. Αλλά έστω και αυτό βοηθούσε πάρα πολύ στο να δημιουργήσει την αίσθηση ότι έχουμε αντίκτυπο στην ιστορία σε αυτό που βλέπουμε. Χρόνια, αυτό που αναφέρεις στην Beware of για το Brothers Tale of Two Sons είναι όντως για μένα από τα μικρά πολύ πολύ καλά παιχνίδια αυτής της γενιάς. Εμένα μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Ωραίο διαμαντάκι είναι, αλλά εντάξει, όχι ότι...
Είχε κανένα impact? Όχι, όχι, δεν είχε impact. Ναι, ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια. Αλλά ήταν ωραίο, είχε του... πολύ ενδιαφέρουσε. Του arcade ή από τέτοιες παραγωγές, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν καλύτερα δείγματα. Υπάρχουν άλλα μάλλον δείγματα που μπαίνουν πιο εύκολα στα καλύτερα παιχνίδια της προηγουμένης γενιάς. Πάντως εγώ αν ξαναδώ παιχνίδι που, που λέει ότι είναι adventure και σου λέει πάρε αυτό και βάλ' το εκεί. Εντάξει, δεν είναι adventure. Θα δισπάσω την αθωνία. Ναι ρε φίλε, αυτό εννοώ. Σου είπαμε. Αυτό το πράγμα που... που θέλουμε όλοι να είμαστε Walking Dead στο gameplay, αλλά από εκεί και πέρα, να. Ο Αλέξης δηλαδή που βλέπει πολύ περισσότερα σε αυτό το στυλ. Δεν έχει σχέση τώρα, εντάξει. Αλλά... Ναι. Είμαι σίγουρος, το αρέσει πολύ αυτή. Είναι μια ωραία σύμπραξη video game με σειρές, ας πούμε. Δηλαδή, αν είσαι φίλος και τον δύο, ξέρω εγώ. Ναι, αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να μην τα γουστάρεις αυτό το παιχνίδι, ας πούμε. Αλλά η σκάλα και η παλέτα που λέει ο Big World είναι, ήταν ένα θέμα στο Last of Us. Ήταν αρκετά θέμα, θα έλεγα. Ναι. Ναι, ναι. Survival kit για το αποκαλύψεις. Ναι, 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 ναι. Το Deadpool που θα σου έρθει αύριο, λέει τίποτα? Θα το λέγαμε, γι' αυτό είναι στα καλύτερα της χρονιάς. Τι είναι αυτό? Πες μου πόσο το αγόρασες για να σου πω. Αν το αγόρασες πάνω από 7 ευρώ θα σου πει πολλά. Ναι. Αναγκαστικά. Να, άμα είναι διψήφιο το νούμερο. Α, είναι με το... Α, ναι μωρό. Με το χαρακτήρα των κόμικ, δεν λέτε. Ναι, το ναι, παιχνίδι. Ναι, ναι. Είναι, είναι πολύ ωραίο γιατί είναι αυτός ο τύπος που σπάει τον τρίτο τοίχο, υποτίθεται, και αναφέρεται στον παίχτη και κάνει πολύ χιούμορ. Αλλά πω. Αυτό μέχρι... 25 ευρώ. Για με 25 ευρώ έχω πει προχθές 6GRPG, ρε φίλε. Στο PSN. Δεν άφησα τέλης για τέλης. Τώρα τι... Okay. Ποιο θέλει ο Mayhem να πάρει και... Το έγραψε πιο πάνω, μας ξέφυγε. Μου ξέφυγε εμένα, ναι. Νομίζω το wet λέει. Α, το wet. Πόσο? Όχι πάνω από 7 ευρώ. Το wet στα 5 ευρώ. Στα 5, 3, 5, 7. Μονή αριθμή, ναι, αυτό. Έτσι όπως λέει, έτσι όπως το είπα ο Νικόλας, τώρα μου θύμισε την κόρη μου, τη μικρή, που έχει μάθει από τους καρπουζάδες που περνάνε και λέει, ό,τι πάρεις 5 ευρώ. Έτσι λέει, ό,τι πάρεις 5 ευρώ. Προσπαθεί να πει και το ρο τώρα, δεν το έχει μάθει καλά ακόμα. Και μόλις ακούει κανένα που περνάει, άκου, άκου, βάζει και το χέρι στο αυτί και λέει, άκου, ό,τι πάρεις 5 ευρώ. Έτσι λέει. Έτσι. 5 ευρώ ρε φίλε, πράγμα, αυτό δηλαδή. 5 ευρώ, 5 ευρώ. 2 καρπούζια. 3 ευρώ το ένα, 5 τα 2. Από πού σας τα φέρνουν ρε φίλε? Από την Αμαλιάδα, έτσι λένε. 5 ευρώ ρε φίλε, τι τα ρίχνουνε? Δεν ξέρω. Γιατί αποκλείεται ρε παιδιά, κάθε μέρα περνάει εδώ πέρα και λέει, προσέξτε, ο τύπος ένας τσιγκάνος είναι και λέει, φωνάζει, 5 ευρώ τα 2 καρπούζια, 3 ευρώ το 1, αν δεν είναι καλό να μου το πετάξετε στη μούρη. Δεν μπορώ να πω, είναι, πες το. Είναι, πουλάει, πουλάει. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί να τα έχει κλέψει. 3 ευρώ το καρπούζι. Ναι, ναι. Δηλαδή θα σου βγάλει 12 κιλά καρπούζι και θα σου πει 3 ευρώ. Μικρά είναι ακόμα, δεν έχουν βγει τα πολύ μεγάλα. Πώς δεν έχουν βγει? Στην Τριφυλία, να πούμε, εδώ και 4 μήνες βγάζουν καρπούζια. Τι δεν έχουν βγει τα πολύ μεγάλα? Τα πολύ μεγάλα. Μπάνια, μπάνια. Τον Αύγουστο είναι τα τέρατα που είναι 15 κιλά. Μύγες, κολλιός και καρπούζια. Επιθετικό μάρκετινγκ ο καρπούζας. Να μου το κολλήσετε στη μούρη. Όλοι οι Βαγγέλιδες λέει το μεταξύ. Ναι, όλοι οι Βαγγέλιδες. Εμείς έχουμε και τον Τζίμι. Πώς τον λέει, πώς το λέει? Ο Γλύκας. Τα καρπούζια του Τζιμάκου είναι όλα μέλι. Τέλειος. Όλη μέρα, παιδιά, αυτό γίνεται. Όλη μέρα αυτό γίνεται. Λοιπόν, πότε πάρε καλύτερα δύο καρπούζια παρά ένα wet? Ναι. Όχι το wet, τι πω, που από το ένα έμπαινε, από το άλλο έβγαινε ρε φίλε. Το wet ήταν αυτό που είχε το κόλπο με το... Όχι, δεν ήταν αυτό. Για ποιο λόγο? Που επηρέαζε την πορεία από τις σφαίρες. Το wanted. Πω ρε φίλε, από W και αυτό, καταστροφή και αυτό. Το wet ήταν αυτό με την τύπησα, μια κοπελίτσα. Ναι, και σε ένα σπαθί που πέρασε. Με το σπαθί, ναι.
ακούς που γλίστραγε όλη την ώρα σε ό,τι επιφάνεια και μπάτα. Ναι, έκανε αυτό το τέτοιο, αυτό το, το όχι σπαγκάτο, το άλλο, με τα γόνατα. Για μέτρα, σε όπου και να είναι. Σε πάγο θες, σε χαλίκι θες, σε άσφαλτο. Και είχε εκείνη εκεί την πίστα στο... στο hub της, στο, εκεί που... Στο? Στο hub, ρε παιδί μου, το... στο χρησιμογητό της, να πούμε. Εκεί, σαν νεκροταφείο αεροπλάνων, τι ήταν εκείνο εκεί, ναι. Που έκανες διάφορα. Καλή ταλαιπωρία εκεί πέρα. Παιδιά, έχουμε τον Johnny S72 που είναι εδώ και δύο ώρες ο άνθρωπος, παρακαλάει. Μιλήστε για το Mirror's Edge, βρε. Εγώ ό,τι και να πω αρνητικό θα είναι, οπότε άστο, μιλήστε εσείς. Δεν θα άρεσε το Mirror's Edge. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι από τα καλύτερα παιχνιά της χρονιάς. Όχι, από τα καλύτερα. Της γενιάς. Αλλά ενδιαφέρον ήταν. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον, βεβαίως και ήταν. Σαφώς. Όχι, δεν προλάβαμε χρόνια για Μπαγιονέτα. Τι δεν είπαμε, Μπαγιονέτα, γιατί μιλήσαμε καθόλου για το Wii, για παιχνίδια του Wii που είναι τόσα πολλά, για Super Mario Galaxy, για. Πόσα είναι μόνο. Εντάξει. Μιλήσαμε για God of War. Για God of War, ναι. Είναι το God of War παιχνίδι που σημάδεψε τη γενιά. Όχι, από τα. Όχι που σημάδεψε, αλλά. Από τα καλύτερα παιχνίδια. Το God of War 3. Τα καλύτερα είναι. Πιο επικό παιχνίδι, εγώ δεν ξέρω στο. Το Μπαγιονέτα δεν ήταν στο Wii, ρε Γιώργο. Ναι, ρε παιδιά, το ξέρω ότι ήταν στο Wii, το πρώτο Μπαγιονέτα. Δεν είπα αυτό. Θα είναι τώρα. Στο Wii U. Καλά και το Heavy Rain δεν επηρέασε τη γενιά του. Που αναφέρει εδώ. Σε φωλιά έπεσα. Γιατί είπαμε για Souls που μπορεί να μιλάει ο Σάββας εδώ πέρα μια ώρα. Είπα να σου πω για τον Gates πιο πριν, αλλά λέω ας το καλύτερα. Ποιο Gates? Το φέρω, θα, το David Gates και το Heavy Rain για την ιστορία του, ας πούμε, αλλά στο φέρω πιο Gates. Πλάκα. Ναι. Τίποτα, Batman Arkham, παιδιά. Ναι, τα Arkham... αυτό ήταν σφραγίδα, ρε φίλε. Αυτό ήταν σφραγίδα, ναι. Και... Ούτε οι τέτοιοι βέβαια. Οχ, έχω και το κείμενο αύριο. Καλή φορά, ευτυχώς το είπε ο τέτοιος. Να σου το στείλω. Τι κείμενο. Για το Arkham Knight. Preview από την E3. Α, preview. Είπαμε, θα έχει previews μέχρι να πάει στην Gamescom. Παιδιά, και επικεντρώνουμε στα hands-on. Το ξανά πάμε έτσι. Δεν κάθομαι να περιγράφω τρέιλερ που ετοιμαζόμουν να κάνω preview το Metal Gear. Και βγήκε μία ώρα βίντεο. Και είχε σκάσει το βίντεο που έβλεπα εγώ. Και έκανε ο άλλος ότι παίζει. Και στην Ιαπωνία και στην Αμερική ήταν τα ίδια βίντεο. Τι δεν έπαιζε στα αλήθεια, αποκλείω. Ωραία. Ρε φίλε, εγώ μάλλον το χάψα. Μάλλον ήξερα να το παίζει πολύ καλά και φαινόταν. Ναι, εγώ το χάψα μια φορά, κανονικά. Ναι. Αλλά είδες πόσα πολλά είναι, ρε. Γιατί είπαμε μια. Skyrim και Oblivion. Δεν είπαμε. Είπαμε Metal Gear Solid. Metal Gear Solid 4. Ήταν θεωρώ... από τα καλύτερα της γενιάς. Το θεωρώ σπουδαίο παιχνίδι. Ναι. Πολλά παιδιά πάνω, όχι πολλά παιδιά. Κάποιοι γράψανε πάνω ότι δεν. Εγώ δεν το ξέρω. Το Alan Wake, αυτό. Καθόλου. Όχι, ρε, αφήσαμε πολλά έξω. Αφήστε και μου φαίνεται θα συνεχίσουμε. Ναι, μου φαίνεται θα συνεχίσουμε. Είχα εγώ καμιά οψιουρίλα. Καλά, εγώ από οψιουρίλα είμαι μηδέν, τίποτα. Darksiders. Αυτό εγώ το σπουδαίο το συμπάθησα. Εγώ το 2 δεν το έπαιξα ακόμα, ρε Γιάννη. Το πρώτο το θεωρώ παιχνιδούμπα. Να πω την αλήθεια. Ναι, και εμένα το πρώτο, και εγώ το πρώτο έχω παίξει. Το δεύτερο δεν το έχω κουμπίσει ακόμα. Πού να πιάσουμε και τα indie, δηλαδή. Άλλους χαμός. Εντάξει, εκεί είναι όλη η ολόκληρη ιστορία έχει, και κατηγορία. Έχει Limbo, έχει πολύ πράγμα. Και εκεί είναι άλλη θεματική είναι μάλλον. Ναι, αυτό όμως θέλει να κάνετε δουλειές που τα ξέρετε, για σημειώνουμε για εμείς τίποτα. Ναι, από πίσω. Έχει πολύ πράγμα. Ναι. Θυμάμαι μια δέση που είχε στείλει το Mark of the Ninja ο Καλύφας. Παιχνιδάρα, απίστευτο. Φοβερό παιχνίδι. Και κορυφή χειρισμό, κορυφαίο είχε και το stealth πολύ καλό. Πρώτα απ' γιατί καταλήγουμε σε κάθε εκπομπή να καίνε τα δάχτυλά μου όταν τελειώνουμε και να λέω: «Οκ, δεν έχω πάλι παίξει τίποτα. Πέρασε μια εβδομάδα, πάλι δεν άγγιξα τίποτα. Ο μπούφος». Ναι, πακέτο είναι αυτό. Ναι, ρε φίλε, αφού μου τερματίζει 6 φορές το κάθε Mass Effect, πού να προλάβει. Αν δερματίσεις το Mass Effect 6 φορές στο κάθε ένα, έχεις καλυφθεί, δεν χρειάζεται να παίξεις τίποτα άλλο. Και για την επόμενη γενιά. Και για την επόμενη γενιά. Μπορείς να μην αγοράσεις Xbox One PS4. Είσαι καλυμμένος. Εκτός αν βγει update HD, ας πούμε, η τριλογία, τότε να πάρεις μια κονσόλα, να παίξεις το Mass Effect. Έτσι είναι, ρε πατάκα. Έτσι είναι, ακριβώς. Έτσι είναι. Ναι, παιδιά. Εγώ κάθε φορά έτσι. Να, τώρα έχω τον άλλον να πούμε, ο Αλέξ με τσιτώνει εκεί πέρα.
Έχουμε Alex, εδώ το προγραμματισμό μας με τσιτώνει με τον Divinity. Ο Άλεξ το έχει αναλάβει τον Divinity. Ναι, αλλά δεν το προλάβει. Θέλει να πάει για μπάνια. Να δω ποιος θα το κάνει μετά. Λιώσε, Άλεξ, λιώσε. Εν τω μεταξύ, Οδυσσέα τα παλιά τα έχεις παίξει, τα Divine και Beyond. Ναι, τα έχω παίξει. Τα έχεις παίξει. Το, το Divinity 2, εκείνο το action RPG, το τέτοιο. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, εγώ ρε φίλε, είχα κάτσει και το είχα παίξει ο Θεός στο 360. Αχα. Με πολύ πρόβλημα γενικώς. Αλλά συνολικά αυτό που είχαν κάνει τα παιδιά ήταν πολύ αξιοπρεπές. Είχε πολλά προβλήματα, αλλά είχε πολύ υλικό ρε φίλε. Ήταν 50 ώρες παιχνίδι. Όχι 50, εντάξει, μην είμαι υπερβολικός. 40. Εμένα 35. Με ψήνει τώρα να το τσιμπήσω από Steam. Δηλαδή διαβάζω απίστευτα πράγματα για τον τίτλο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Έτσι λένε τώρα. Ναι, θέλω να το δω. Θέλω να το δω οπωσδήποτε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, θα πούμε περισσότερα στην επόμενη, την επόμενη εκπομπή. Που δεν ξέρω. Οι γνώσεις να ετοιμάζουν και για Indie και για τέτοια πράγματα. Ναι, είναι πάρα πολλά. Δεν χωράνε σε μια εκπομπή. Δεν χωράνε. Δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να μήπως κάνουμε και αυτή τη βδομάδα μια, ένα δεύτερο συμπληρωματικό ή την επόμενη Δευτέρα. Θα δούμε πώς θα πάει. Θα δούμε. Και χρωστάμε κιόλας και τα άλλα θεματικά που έχουμε πει για μουσικές και βιβλία, έτσι. Να δούμε πότε θα γίνουν αυτά. Τον Αύγουστο, εμείς και άλλοι 10 άνθρωποι θα ακούνε. Μια μικρή παρέα θα είμαστε. Ναι. Συνεδρία. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, να κλείσουμε. Ούτε τα μισά δεν είπαμε. Ούτε τα μισά. Ποια μισά, ούτε τα μισά δεν είπαμε. Τι, Ellen Noir δεν είπαμε. Dishonored δεν είπαμε. Ναι, είναι πάρα πολλά. Είναι έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Εντάξει, είπαμε, ξέρεις τι. Νομίζω ότι έγινε συνειδητά. Πολύ κανονικού, ρε φίλε. Ναι. Συνειδητά αυτό το πράγμα, γιατί θέλαμε να μιλήσουμε για το κάθε παιχνίδι λίγο και όχι απλά να βγάλουμε λίστες. Δηλαδή, όσο και αν γουστάρεις, ας πούμε, όσο και αν γουστάρουμε όλοι να θεωρούμε πλέον μία νόρμα και μία κλεισαδούρα τα Assassin's Creed, η Ubisoft δημιούργησε σε αυτή τη γενιά, πρόλαβε και δημιούργησε ένα σύμπαν και έδωσε τόσο υλικό για αυτό το σύμπαν, ακόμα κι αν ήταν άνισο σε περιπτώσεις. Που ρε φίλε, ήθελες 4 ολόκληρες εταιρείες να βγάζουν παιχνίδια για να το καλύψουν. Και μεταξύ αυτών έδωσε και πολύ καλά παιχνίδια. Δηλαδή έδωσε τον 2, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό. Έδωσε το Revelations, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό. Οπότε... Έδωσε το 3, που ήταν πάρα πολύ καλό. Αριστούργημα. Αριστούργημα. Το Black Flag, που ήταν πολύ διαφορετικό, αλλά πολύ καλό επίσης. Λοιπόν, έχει δώσει πολύ υλικό τώρα, την άλεμε. Και έχει δημιουργήσει ένα franchise που περιμένει στο επόμενο. Δηλαδή και ψιλομαπέξ να είναι. Έχει και μια ποιότητα η Ubisoft σε αυτό. Δεν έτσι. Το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Ακόμα εκτός και το 3 δηλαδή που είχε τα θέματα εκτός που είχε. Εκτός από το Liberation δηλαδή που ήταν, μιλάμε e-folla για τους PSV τα players. Μιλάμε χαρά σε αυτούς που δώσανε τα 40 ευρώ και το πήρανε τότε που βγήκε. Συγχαρητήρια. Και μετά κυκλοφορούσε σε PSN και Xbox Live με 15. Ωραία, ήμουν να το πάρω, να μην το πάρω. Δεν υπάρχει λόγος, πραγματικά ρε φίλε. Ξαναπαίξε το 2, τι να σου πω τώρα. Δεν υπάρχει λόγος. Εγώ κάνω logout. Ε? Κάνω logout από το Wildstar, δεν μπορώ, λέω ήλιος. Τόση ώρα έπαιζε ότι σας εντάξει, όλη τη διάρκεια. Είναι dual function. Όχι, αλλά dungeons. Αλλά έδωσε ένα σύμπαν, ρε παιδί μου, έδωσε ένα πράγμα, έδωσε ένα full πράγμα και σε σημεία έχει κάνει και... την εντύπωση ότι αυτή η ιστορία που έχουν κρατήσει από πίσω με το που είναι στην τωρινή την εποχή, βασικά να ρωτιέμαι αν το σκέφτονται σαν λάθος αυτό τελικά. Την ιστορία του 4. Όχι του 4. Γενικώς. Γενικά η ιστορία που έχουν στο παρόν. Όχι, αυτό που μου έλεγε ο... Να πάρει γιατί πρέπει να κάνουμε σε κάθε Assassin's Creed να τους βάζουμε και αυτούς μέσα έτσι. Ίσα-ίσα, αυτό που λένε τώρα για το καινούργιο, για το Unity, είναι ότι αυτό που θα συμβαίνει παράλληλα στο παρόν, παράλληλα, για τον παίχτη παράλληλα, ναι, θα είναι ακόμα πιο έντονο και διαφορετικό από ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα. Τώρα τι ακριβώς εννοούν θα το δούμε. Εγώ πάντως όταν παίζω τα Assassin's Creed δεν μπορώ να πω τρελαίο. Οπότε δηλαδή με βγάζει από το Animus για να δω τι συμβαίνει. Όχι, ξανερουάνε. Σ' άλλους τύπους είμαι άντε, τελειώνεται να ξαναεπιστρέψεις στον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Αν και στο 4 είχε αρκετό lore. Είχε αρκετή... Ναι. Ήταν βαρετό πάλι το ψάξιμο. Δεν νομίζω να τους βγάζει και πουθενά όμως αυτό το σενάριο.
Δεν ξέρω τι γίνεται στο 4. Θα δούμε, ρε φίλε. Θα δούμε. Αλλά. Ναι. Θα δούμε. Να, κοιτάξτε, παιδιά. Και τι από τους δημιουργούς αυτούς εκεί πέρα θα σκέφτονται. Δεν μας αφήνει, ξέρω, να κάνουμε μόνο την εποχή που θέλουμε και να τελειώνουμε εκεί πέρα. Πρέπει να χώσουμε μέσα όλα τα ψηφιακά. Προσέξτε, παιδιά, τώρα να δείτε με ένα σχόλιο που έγραψε ο Γιάνν Κότσου 95 πόσο χρήσιμες μπορούν να είναι αυτές οι εκπομπές. Λέει, ρε παιδιά, εγώ μέσα στην εβδομάδα θα αγοράσω PS3. Συγγνώμη. Πόσα παιχνίδια έχω να παίξω, θα με χάσει ο ήλιος. Κάψιμο. Α, ορίστε. Είναι πολλά, παιδιά. Εξαρτάται τώρα... τι εννοείς. Μόνο για τα PlayStation 3 exclusive να μιλάς. Μιλάς για πάνω. Για από αξιοπρεπή παιχνίδια και πάνω. Μιλάς για πάνω από 35 τίτλους. 35 με 40 τίτλους σίγουρα. Οπότε. Πολύ πράγμα. Μέτρα. Δηλαδή βάζεις το μέτριο, το πολύ μέτριο που ξεκινάμε από το Heavy Rain και από τα Killzone και ανεβαίνεις σε Ratchet & Clank που είναι το κορυφαίο κορυφαίο. Βλέπετε τι ώρα που κλείνει την εκπομπή, έτσι. Μου αρέσει πολύ που αγχωθήκατε όλοι να αναφέρετε τα Killzone και στο chat και στο τέτοιο. Κάποτε σκοτωνόμασταν και κάποτε τραβούσαμε τις φαβορίτες μας και δαγκώναμε τις μύτες μας για τα Killzone. Και τα βάζω και μεγάλους βαθμούς όλας. Ναι, εποχές. Έτσι, λοιπόν, μιλάμε, δεν αναφέρθηκε η λέξη ούτε μία φορά στο chat, έτσι. Ούτε μία φορά μιλάμε. Και είχε στηθεί πόλεμος για 3 χρόνια. Εντάξει, θυμάσαι γιατί είχε στηθεί πόλεμος. Όχι. Το 9,5 και όχι 10, έτσι. Καλά, αυτό ήταν το κορυφαίο, έτσι. Καλά, το 9,5 το δικό σου θα το σχολιάσω για ένα παιχνίδι που είναι 4,5 με 5. Αλλά τέλος πάντων. Αυτό θέλει. Δεν σου λέω εγώ τώρα. Ήμουν μικρός και άπειρος τότε, γι' αυτό δεν ήξερα. Εντάξει, ρε φίλε. Για μένα είπα. Τώρα. Εσύ που έχεις. Ναι. Απλά ήταν τόσο υπερβολικό αυτό που είχε γίνει με τον βαθμό αυτό. Ναι. Άλλο είχε. Πολύ πράγμα, ρε παιδί μου. Ναι, πολύ πράγμα. Σχόλιο που είχε γίνει που έλεγε 9,5. Είναι 9,5, δεν είναι τελικά τόσο καλό όσο περιμέναμε, δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν. Πώς μπορεί να βγει κάποιος αυτό το συμπέρασμα. Πάντως, ρε φίλε, αν κάνετε τώρα, παιδιά, έτσι κανένα αστείο και πάτε και δείτε το τι γίνεται κάτω με τα σχόλια, στα οποία βεβαίως σε όλες τις μάχες συμμετείχα και εγώ, εννοείται αυτό. Δεν το σήκωνα πολύ, ναι. Λοιπόν, τότε σε εκείνα τα review θα πάθετε μεγάλη πλάκα. Και όσοι είστε λίγο νεότεροι στο Game Over, το τι γινόταν πραγματικά. Και αυτή τη στιγμή αυτό εννοείται ότι δεν υπάρχει σε αυτή τη γενιά, έτσι, στην καινούργια γενιά. Δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Εκείνο το ξύλο που έπεφτε. Θα μου πεις τώρα γιατί να πλακωθείς, για το Infamous Second Son. Εντάξει, είπαμε, υπάρχει και αξιοπρέπεια. Αλλά εκείνο εκεί ο κακός χαμός που γινότανε, δηλαδή το ένα δέος με το αντίπαλο δέος και όλα αυτά, εντάξει, μιλάμε. Πολύ ξύλο, ρε φίλε. Πολύ ξύλο όμως. Ή για εκείνα τα ημνικά κείμενα του Καλύφα, ας πούμε, για τα God of War που κατάφερες με ένα δεκάρι που όλοι συμφωνούσαν να μαζέψει 400 σχόλια όπως έχει μαζέψει. Όλοι πανηγύριζαν από κάτω, εντάξει. Τι να λέμε. Λοιπόν, θα το συνεχίσουμε, παιδιά. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό που πρέπει να καλυφθεί. Εντάξει, δεν βγαίνει. Ελπίζουμε να βοηθήσαμε λιγάκι. Αυτά που λέει τώρα ο Γιάννης, ο Arthur Gresham, και γιατί κοτσόλα πιο εύκολα από τη δικιά μου. Ξέρεις, και εγώ όταν άρχισα να καίγονται τα 360 και μετά άρχισα να βαράνε, ένα χρόνο μετά άρχισα να βαράνε όλα τα 60 για τα τέτοια, τα PlayStation 3, και άρχισα να τα βάζουν όλοι στο ψυγείο και να τα φυλάνε, μην χάσουν το, και να παίρνουν δεύτερο, και το δικό μου δεν έπαθε τίποτα. Μα πώς να πάθει, αφού το έχει χρησιμοποιεί το. Καλά, δεν πρέπει να μην είναι 360 που να μην κάει και. Από τα πρώτα. Όχι. Συζητάμε αυτό. Σίγουρα σε 100% το ποσοστό. Εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός αν δεν το δούλευε. Εντάξει. Όχι, παιδιά, και να μην το δούλευε. Μπορούσε να το κάνει. Παιδιά, ηρεμήστε με τα. Ο καθένας λέει την άποψή του. Ο Σάββας έχει μια συγκεκριμένη άποψη που την έχει πει πολλές φορές. Τα παιχνίδια της Sony λέει είναι μάπες. Κάνεις λάθος αν θεωρείς ότι τα παιχνίδια της Sony είναι το Heavy Rain και το Killzone. Μπορώ να σου πω περίπου 50 παιχνίδια της Sony που δεν είναι καθόλου μάπες. Εκτός αν σε ενοχλεί συγκεκριμένη θεματολογία παιχνιδιών. Κατάλαβες πώς πάει. Εσείς αν έχετε ταυτίσει μια εταιρεία με 2 franchise, εκ των οποίων το ένα δεν είναι καν franchise, με γεια σας με χαρά σας.
Εγώ μπορώ να σου βρω περίπου 35 με 40 exclusive, την ώρα που το Xbox έχει 10 exclusive, όλα και όλα, που είναι αριστούργηματα όλα. Οπότε, το όλα περί Sony και τέτοια, αυτές οι γενικότητες, αυτά τα λέγαμε πριν 5 χρόνια, παιδί, όταν πλακωνόμασταν. Τώρα, δεν μετράνε, δεν μετράνε. Λοιπόν, έλα, θα πούμε περισσότερα ή εδώ σε εβδομάδα σε δεύτερο μέρος ή την επόμενη Δευτέρα. Και είναι πάρα πολλά ακόμα. Ελπίζουμε Κάση, λίγο να βοηθήσουμε. Τώρα είναι ο ίδιος, περίμενε τώρα, περίμενε λίγο, ναι. Γιατί δεν είναι η χωρή του Σάββα, τα παιχνίδια της Sony είναι μάπες. Ωραία. Οπότε το ένα επικριτικό επειδή βρίσκω παιχνίδια μάπες και το δεύτερο είναι ηρωνικό γιατί βρίσκω 35 καλά. Ναι. Οκ. Okay. Μπερδευτήκαμε λίγο, ε. Ναι. Τέλος πάντων. Ο Λίζο Παΐν live λέει εδώ πέρα να το ρωτήσω μια απορία. Υπάρχει μια λίστα με παιχνίδια για το 3 που πρέπει να παίξω σε περίπτωση που έχω ξεχάσει κάτι? Υπάρχουν κάτι τεράστιες λίστες μέσα στο forum. Ναι. Τεράστιες λίστες, ατελείωτες, που όλα τα παιδιά γράφουν τις δικές τους εμπειρίες, ο καθένας όπως τις εκλαμβάνει από το κάθε παιχνίδι. Οπότε εκεί μπορείς να βρεις άπειρη πληροφορία, άπειρη, για δεκάδες εκατοντάδες. Και μην υποτιμάτε τα underdogs, παιδιά, μην υποτιμάτε. Εγώ, ας πούμε, πριν την κουβέντα με τον Άλεξ, είχα ξεχάσει τελείως. Όταν λέμε τελείως, είχα ξεχάσει, ας πούμε, ότι δεν έχω αγγίξει Yakuza 3-4, ενώ είχα παίξει ολόκληρο το 1 και λίγο 2. Είναι από τα παιχνίδια όμως που πρέπει να σημειώσεις και να, πώς να το κυνηγήσεις, ρε παιδί μου, να τα βρεις. Ακόμα και αν είναι άλλης λογικής, άλλης αισθητικής. Άλλοι το σηκώνουν, άλλοι δεν το σηκώνουν. Με τον Γιάννη τα λέγαμε προχθές. Με ποιον? Ναι, μαζί. Λέγαμε, ας πούμε, ότι είναι. Εντάξει, μπορεί κάποιο να του φάνει λίγο βαρετό και όλα αυτά. Λοιπόν. Αλλά είναι καλά παιχνίδια και καλά παιχνίδια. Ναι. Ναι, οκ. Okay. Διαβάζουμε και στο chat τώρα εντωμεταξύ. Ναι, διαβάζω και στο chat. Ευχαριστώ, ρε Ντόπα, για την τέτοια, για την μετάφραση. Δεν το λέω ειρωνικά. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις απλά. Λοιπόν, εγώ αυτά έχω, παιδιά, τα παιχνίδια στη λίστα μου. Είναι 40-45 παιχνίδια. 35 είναι που θα έλεγα σε κάποιον, πάρε παίξτε τα. Και είναι και κάποια που δεν έχω παίξει, οπότε δεν έχω άποψη. Π.χ. τα JRPG που πήρα που είναι αποκλειστικά για PlayStation 3 προχθές, δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω. Τι να πω, τα ξέρω. Να έλεγα από πριν ότι είναι αριστούργημα το Tales of Graces, μα δεν το ξέρω το παιχνίδι. Εγώ το αγόρασα για να το παίξω, για να δω τι είναι, για να δω αν αξίζει τελικά. Και υπάρχουν και κάποια που είναι και αποκλειστικά σε PSN, έτσι. Ας πούμε το Journey, τράβα, παίξω σε PC. Αν βρίσκεις να το παίξεις, παίξω. Ακόμα ένα, δεν θα το υπολογίσω δηλαδή, επειδή είναι 2 ώρες, δεν θα το υπολογίσω ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι έως αριστούργημα. Είναι πάρα πολλά παιδιά. Τις περιπτώσεις που δεν πρέπει να χάσετε, παιδιά, το Journey. Είναι κρίμα, δηλαδή, πώς να το πω, είναι κρίμα να είναι ταυτισμένο το μηχάνημα και μάλιστα να είναι ταυτισμένο και με ψηλομετριότητες, ενώ υπάρχουν από πίσω διαμάντια από ακατέργαστα έως πλήρως κατεργασμένα που να σου λένε έλα παίξε. Ο Μιχάλης αναφέρει εδώ πέρα που και πολύ σωστή παρατήρησή του για το buzz τη Sony, το οποίο βέβαια είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι εντελώς άλλο. Εντάξει, είναι ένα τηλεπαιχνίδι του καναπέ. Όπως, παιδιά, η σημασία που είχε για την ελληνική αγορά ήταν πραγματικά τεράστια. Πιστέψτε με ότι είχε κάνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι στην Ελλάδα όλων των εποχών. System seller ήταν, Γιώργο. Ήταν system seller για πολύ καιρό. Αυτή η έκδοση στα ελληνικά που είχε βγει, έτσι. Δύο έχουν βγει στα ελληνικά. Δύο. Ένα το αρχικό και το μουσικό. Ναι, ναι. Υπήρχε σε κάποια. Για αρκετό μεγάλο, αρκετά μεγάλο διάστημα έλλειψη στην αγορά. Δεν μπορούσε να το βρεις σε μεγάλες αλυσίδες και πούλησε πάρα πάρα πολύ. Είναι άλλο πράγμα, έτσι, για άλλους λόγους, ότι ήταν και καλό σε αυτό που έκανε, πρέπει να το πω αυτό, ήταν καλό σε αυτό που έκανε ως τηλεπαιχνίδι καναπέ, τέλος πάντων, το ξαναπώ, έτσι. Να, ο Αλέξανδρος λέει, ο πατέρας μου λέει 62 χρονών, αγόρασε το PS3 για τον Buzz. Ναι, όντως, η επιτυχία ήταν τεράστια. Ναι. Ήταν τεράστια. Και ήταν το απόλυτο φοιτητικό παρείστικο, πώς να το πω, παιχνίδι, έτσι. Party game. Ναι, ναι. Πίτσα απ' έξω, κοκακόλες και μπαζ. Ήταν καλή περίπτωση αυτή. Και αλλά... προ. Και προ, ε. Και μετά προ. Στα διαλύματα. Ναι. Και οι κοπέλες της παρέας πηγαίνανε μέσα να δούνε Μανώ, Όζα που λένε στη Θεσσαλονίκη, έτσι, για να καλύψουμε και την Βόρεια Ελλάδα. Και οι άλλοι παίζανε προ, ναι. Καλές.
Καλό λέει, αλλά μετά από μια εβδομάδα το βαριώσουν. Κοίταξε, αν είμαι 52-22, δεν ήταν παιχνίδι για να παίζει 5 ώρες συνέχεια. Φυσικά και θα το βαριώσουν. Έπαιζε μία μισή ωρίτσα με την παρέα, ξανά μετά από 2-3 μέρες και πάει λέγοντας. Και ο Τζόνι σε 72 λέει, όλα τα παιχνίδια είναι κατώτερα του Ride to Hell Retribution. Ανώτερα. Ανώτερα, όπως λέει. Ανώτερα, όχι, κατώτερα είναι, κατώτερα είναι. Ανώτερα. Εγώ θέλω να το παίξω κάποια στιγμή αυτό. Το έχω εκεί στην άκρη. Ποιο είναι αλλά αυτό? Πρέπει να είναι μεγάλη καρδιά αυτό. Θα γίνει. Αυτό είναι με έναν τύπο με μηχανές, συμμορία. Αυτό άλλο, που ήταν. Αλλά, ναι. Αλλά πρέπει να είναι. Να μια ωραία ιδέα για εκπομπή. Πρέπει να είναι υποψήφιο για ένα από τα χειρότερα παιχνίδια όλων. Αυτή είναι ωραία ιδέα για εκπομπή. Οι φλόμπες, οι μεγαλύτερες φλόμπες που θυμόμαστε. Να τις έχουμε παίξει όμως. Να τις έχουμε φάει στα μούτρα, όχι από αυτά που λέγονται στο διαδικτύο. Θα βάλουμε και τον Τζάκι στη συζήτηση μέσα. Τον Τζακίροβλου, που έχει πολλά στο βιογραφικό του Movie Times. Έτσι. Λοιπόν, να κλείσουμε. Πήγε το 10.30 ώρα. Θα συνεχίσουμε, παιδιά. Φλόμπες μου βάλες, πόρα. Κάτσα. Bullet Witch, pop. Bullet Witch. Bullet Witch, Vampire Rain. Το έπαιξε σε ερθυριό. Όχι όλο, αλλά ίσα μέχρι που μου κόπηκε το γέλιο στην αρχή. Σε κάποια φάση που θα σπάσει την κονσόλα. Πω. Λοιπόν, ωραία εκπομπή αυτή. Θα κάνουμε, δεν έχουμε. Gears, μεγαλύτερη φλόμπα. Το Gears of War. Θα έχουμε να βρούμε φλόμπες, έτσι, όχι hate wars, φλόμπες να βρούμε. Παιχνίδια που, εντάξει, είναι για γέλια, ας πούμε, ναι. Ναι, που πονούσε το κεφάλι σου, ρε παιδί μου, μετά από το λίγο. Το Dino Crisis στο Xbox 3. Το Big Rigs, παιδιά, όποιος δεν έχει δει, ας δει βιντεάκι. Τον έχει σημαδέψει. Τον έχει σημαδέψει, ας δεις, χαρακές έχει στο μυαλό. Τον έχει σημαδέψει, μιλάμε. Έχει τόσα προβλήματα αυτό το παιχνίδι που είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Λοιπόν, χαιρετούμε, αυτό παιδιά. Αυτό που έκανα εγώ review τότε ήταν το Black... Το... Black Waters. Ναι, το Black Water, το Black Water. Ναι. Εκείνο εκεί δεν ήταν φλόμπα, εκείνο ήταν... Κάμισε. Λοιπόν, εντάξει, θα κάνουμε μια τέτοια εκπομπή. Θα έχει και γέλιο, θα γελάσουμε. Και εντωμεταξύ έχουμε και ένα live stream να κάνουμε εντός της εβδομάδας. Φλόμπα. Με φλόμπες. Με φλόμπα, με μία φλόμπα. Την οποία θα την προσεγγίσουμε, θα προσπαθήσουμε. θα είναι live stream review με μια διαφορετική προσέγγιση. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι άλλο για ένα φοβερό παιχνίδι. Στο One το έχω, το δοκίμασα το Σαββατοκύριακο. Έφτιαξα το account στο Twitch, το σετάρισα το One. Οπότε θα δοκιμάσουμε να κάνουμε κάτι άλλο για να γελάσουμε λίγο. Okay. Πέμπτη Παρασκευή free, λέει ο Μιχάλης. Α, αύριο και Τετάρτη έχουμε τους ημιτελικούς, έτσι. Ναι. Spartan City, να, εντάξει, με πρόδωσες τώρα. Ρε Γιώργο, έκανες live stream το Transformers. Έκανα ένα τεστ. Να, με είδε και του Παλούκ. Έχουμε τους ντροφιάνους στο ίντερνετ. Όχι εσάς, παιδιά, δεν εννοώ εσάς. Εννοώ το Twitter και το Facebook. Μην παρεξηγηθείτε, μη σηκώθετε να φύγετε. Δεν λέω εσάς. Προσθέτω. Ενώ τα Twitter και τα Facebook με το που μπαίνει. Όλοι με είδανε! Καλά, τι ήταν αυτό! Τέλος πάντων, σετάρισα Kinect και Xbox One το Σαββατοκύριακο για να κάνω κανένα live stream εκεί, έτσι μέσα στο καλοκαιράκι. Και θα κάνουμε, παιδιά, θα πέσει πολύ γέλιο πάντως. Έτσι. Θα πέσει πολύ γέλιο με το Transformers. Θα δείτε στο One τι καταπληκτικό που είναι. Next Gen. Καταπληκτικό. Πρώτο πραγματικό Next Gen. Αλλά δεν μιλάμε για απλό gameplay. Είπαμε, θα προσεγγίσουμε το concept. Ναι, στέλνει mail του Twitch, λέει ο Αλέξανδρος. Ναι, όντως. Το concept των γιγάντιων ρομπότ που έχουν ταξιδέψει από έναν μακρινό πλανήτη. Έτσι, πώς δεν ανεβαίνουν ένα πεζούλι. Ο γάμος. Ο μεγαλύτερος εχθρός των Transformers. Τα πεζούλια. Το πλατίσκαλο. Απίθανα πράγματα. Λοιπόν, εγώ τώρα ψάχνω να βρω οπωσδήποτε το Xena Warrior Princess στο PlayStation 2. Xena Warrior Princess. Ναι, που πρότεινε ο Shad Shadow. Για τεράστια φλόμπα. Πω, το θέλω πολύ. Καλά, στο PlayStation 2 είχε άπειρα. Ήταν και το Charlie's Angels στο PlayStation 2 που ήταν επικό. Γιατί μου βγάζει PSX όμως. Τότε είναι PSX.
Είναι τέτοιο, είναι PS1. Ναι, πέστε στον έναν, ήταν και η Ζήνα. Φαντάζομαι τι θα είναι αυτό. Το Charlie's Angels, όχι δει κανένας. PlayStation 2 ή PlayStation 1 ήταν αυτό. Εγώ το Duke έχω δει. Α, το Duke, καλά ήταν και αυτό. Απαλευτάν τελείως, απέκταμπλ. Μα τελείως όμως. Και ένα άλλο που είχε βγει με τον... αυτοκίνητα. Με αυτό το κλασικό το δίδυμο ωραίο, ο Ben Stiller με τον άλλον. Στάσκι και πω ρε φίλε, το κεφάλι. Στάσκι και Χάτς. Πω. Λοιπόν, ωραία, θα την κάνουμε και αυτήν την εκπομπή, θα έχει γέλιο με τις φιλομπές της γενιάς. Αλλά πρώτα όμως θα κλείσουμε όσο μπορεί να κλείσει, έτσι, ο κύκλος των καλύτερων παιχνιδιών 360, PlayStation 3 και Wii. Για Wii, το αδικήσαμε το Wii σήμερα, γιατί έχει έστω και 10-15, έχει πολύ δυνατό. Πώς δεν έχει μόρα, πώς δεν έχει. Λοιπόν, παιδιά, χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Θα τα πούμε καλά, σίγουρα εντός της εβδομάδας με live stream Transformers. Και θα δούμε πώς θα γίνει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή με ένα ακόμα 2-2.5 ώρο με τα καλύτερα παιχνίδια. Αυτά, λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Καληνύχτα, παιδιά. Καληνύχτα, παιδιά. Καληνύχτα.